Τι δηλώνει ο άνθρωπος που γνωρίζει χρόνια τον ιδιοκτήτη των Ροτβάιλερ που κατασπάραξαν ανήμερα το Πάσχα το 5χρονο αγόρι στην Κοζάνη. Σε λίγο, τι δηλώνει αποκλειστικά στην εκπομπή μας λίγες ώρες πριν την κηδεία ο πατέρας της πανέμορφης 22χρονης Ρίας που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά της να σώσει τον φίλο της. Σε λίγο, αποστολή στα Γιάννενα. Όλες οι εξελίξεις στην υπόθεση Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τι ξεκαθαρίζει η οικογένεια και τι δηλώνει η γυναίκα φύλακας του σημείου που βρέθηκε ισορρός του 20χρονου φοιτητή. Σε λίγο, αποστολή στην Κύπρο. Η παρουσιάστρια και η κριτική επιτροπή του μεγαλύτερου σόου στην Κύπρο μιλούν στην κάμερα της εκπομπής μας. Τι δηλώνει η Κατερίνα Γκαγκάκη για τη Μαρία Μπεκατόρου που είναι απέναντί της με το δικό της σόου και για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη ζωή της. Καλό μεσημέρι και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ στην παρέα σας. Τα θέματα της επικαιρότητας είναι πολλά. Και δυστυχώς αυτές τις μέρες δεν ξέρεις από ποιο θέμα να ξεκινήσεις, καθώς όπως έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, μιλάμε για έντονα συναισθήματα χωρίς περιτύλιγμα και πού είναι το περιτύλιγμα και πού είναι ο φιόγκος με τα Ροτβάιλερ που έχει γίνει ο χαμός στην Κοζάνη. Εγώ κάποια στιγμή έκανα τις διακοπές μου και κάποια στιγμή φοβήθηκε η μικρή μου ένα σκυλί ενώ περνούσαμε. Και λέω στην κυρία, μπορείτε να το κάνετε λίγο στην άκρη για να περάσει η μικρή μου. Και με κοίταξε αγριωμένα και μου λέει, μην τα φοβάστε τα ζώα κυρία μου. Και της λέω, εγώ τα ζώα δεν τα φοβάμαι, τους ανθρώπους φοβάμαι. Αλλά γιατί τους ανθρώπους πρέπει να φοβάσαι που γενικότερα καμιά φορά με την ψυχή τους μαυρίζουν και τη δική σου. Αυτή είναι η αλήθεια, γόγα μου. Αλλά όταν τα παιδιά φοβούνται, τι να τους πεις. Ναι, και επιπλέον είναι ότι οι ιδιοκτήτες των σκύλων είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα σκυλιά τους να είναι άγρια. Εντάξει, άρα είναι οι άνθρωποι. Τι να πεις στο παιδί. Το παιδί, λες ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι. Κοντά μας είναι και ο Γιώργος ο Τσούκαλης. Γιώργο, όχι, μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλλά όχι μόνο τα μικρά παιδιά, υπάρχουν και μεγάλοι οι οποίοι τα φοβούνται τα σκυλιά. Πρέπει λοιπόν να τους σεβαστούμε. Εγώ σέβομαι, είμαι φιλόζωος. Ο γιος μου έχει 3 σκυλιά. Αγαπάω τα σκυλιά, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ και αυτούς οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα. Και αυτή η κουβέντα που λένε ότι μη φοβάστε τα ζώα, απεδείχθη περίτρανα πρόσφατα. Με ένα παιδάκι 5 χρόνων, το οποίο έχασε τη ζωή του. Τι να πεις λοιπόν σε αυτούς τους γονείς τώρα. Και πολύ σωστά είπε η Γόγα ότι καμιά φορά τα ζώα, εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, τα κάνουμε επιθετικά με πολλούς τρόπους. Δεν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο περιστατικό του κυρίου, απλώς λέμε γενικώς. Εγώ μίλησα για ένα περιστατικό που η μικρή μου φοβήθηκε, ένα που τα αγαπάει και τρελαίνεται, ειδικά για τα μικρά. Αλλά είδε κάτι και φοβήθηκε. Και με τον απλό μου τρόπο είπα, συγγνώμη, μπορείτε να το κάνετε λίγο στην άκρη προκειμένου. Αλλά ήταν όλος αυτός ο σάλος που έγινε τις τελευταίες μέρες και οι φιλόζωοι γενικώς αντέδρασαν, λες και έκανες αναφορά, θα φάει το παιδί σου το σκυλί. Φιλόζωος είμαι κι εγώ, Ζήνα. Εξαιρούμε το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα της αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών. Όμως είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ και τους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται, είναι κάποια, ας μου επιτραπεί έκφραση, αλλεργική με τα σκυλιά. Και επιπλέον υπάρχουν φοβίες με τα ζώα. Πρέπει να τις σεβαστούμε αυτές. Σε λίγο θα μας μιλήσει ο κύριος Γιάννης Κακουλίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας, όπου ο Στέλιος ο Προμπονάς έκανε μια τηλεφωνική μαζί του. Θα φροντίσουμε να τον έχουμε και σε λίγο. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της κοινότητας που έγινε το συμβάν. Στέλιο μου. Ακριβώς. Ο κ. Κακουλίδης μας λέει με το δικό του τρόπο τη δικιά του άποψη για το τι έγινε με το περιστατικό. Πώς ακριβώς. Τι ακριβώς σου λέει. Μας λέει ότι στο χώρο που βρίσκεται το σπίτι του 72χρονου, ακριβώς δίπλα υπάρχει ένας χώρος, μια στάνη, η οποία έχει πολλά τσοπανόσχυλα ελεύθερα. Και τα οποία τσοπανόσχυλα πάνε και τρομάζουν, γαυγίνουν τα υπόλοιπα σκυλιά που είναι εδώ. Τα Ροτβάιλερ είναι σκυλιά που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, είναι άγρια σκυλιά από ό,τι ξέρουμε γενικότερα. Είναι θύλακες και όλα τα σκυλιά θέλουν εκπαίδευση. Ειδικά βέβαια τα Ροτβάιλερ, τα οποία είναι και πάρα πολύ άγρια. Όπως είπαμε και πριν, ποτέ δεν φταίνουν τα σκυλιά. Συνήθως φταίνουν οι άνθρωποι που δεν τα εκπαιδεύουν σωστά. Ή που δεν, ναι, απλώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος από την τηλεφωνική του που είδα σου λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Σου λέει ότι εκεί πέρα υπάρχουν κι άλλα, υπάρχουν τα τζοπανόσκυλα, υπάρχουν δίπλα, υπάρχει και εκτρέφονται κάτι άλλο. Εκτρέφονται κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια πρόβατα εκεί γύρω τα οποία τα σκυλιά, τα τζοπανόσκυλα που είναι ελεύθερα, φυλάνε τα πρόβατα αυτά.
Και τα τσοπανόσκυλα αυτά πηγαίνουν από χώρο σε χώρο που βρίσκονται τα μαντρωμένα σκυλιά, γαυγίζουν στα σκυλιά και τα σκυλιά τα μαντρωμένα, όπως τα ροτβάλλει στην προκειμένη περίοδο, εκνευρίζονται. Δηλαδή σήμερα, Γιώργο μου, θα αναδείξουμε κάτι μέσα από τη δική μας εκπομπή, το οποίο μας λέει ο πρόεδρος της κοινότητας. Ότι υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι έχει συμβεί έτσι το περιστατικό. Εγώ δεν θέλω να το πω εγώ αυτό, θέλω να μας το πει ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινότητας σε λίγο. Όμως θα πάμε στο θέμα της ημέρας που αγγίξαμε και χτες, καθώς υπάρχουν εξελίξεις για το περιστατικό της 4χρονης Μαρίας. Χτες πέρασαν από την αυτόφορη διαδικασία οι γονείς, αφέθηκαν όμως ελεύθεροι ακριβώς γιατί δεν είχαμε απόφαση, αναβλήθηκε η αυτόφορη διαδικασία για την Παρασκευή. Όμως σήμερα η Βαλεντίνη Ράντι βρίσκεται έξω από το παίδον Αγία Σοφία, όπου εκεί διανύει αυτές τις μέρες η μικρή 4χρονη Μαρία Ειρήνη, που σήμερα γιορτάζει και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, και από μένα, και θα παρακολουθήσουμε σε λίγο αποκλειστικές εικόνες από τη μικρή Μαρία, καθώς την είδαμε στο μπαλκόνι του νοσοκομείου. Να πούμε ότι για τρίτο 24ωρο το κοριτσάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς μετά από απόφαση του εισαγγελέα θα παραμείνει εδώ μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το τι θα γίνει με τους γονείς. Η εικόνα που είχαμε ήταν ένα αρκετά σε καλή διάθεση η μικρή Μαρία, και σωματικά είναι πάρα πολύ καλά, όπως μας είπαν οι άνθρωποι που είναι μαζί της. Κοντά της Ζήνα η θεία της, συνεχώς στην αγκαλιά της, όπως επίσης και ο σύζυγός της. Το κοριτσάκι στο μπαλκόνι του νοσοκομείου φαινόταν αρκετά χαρούμενο. Έπαιζε με κάποια περιστέρια που ήταν στο μπαλκόνι Ζήνα. Και να σου πω πως από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να φτάσουν εδώ και οι γονείς της, καθώς έφυγαν πριν από λίγο από το σπίτι τους και ενημερωθήκαμε ότι θα έρθουν εδώ για να δουν την κόρη τους. Η θεία της η Ελισάβετ λοιπόν κρατάει στην αγκαλιά της αυτό το παιδί, καθώς είπαμε ότι ουσιαστικά μέχρι να πάει αυτό το παιδί στο σπίτι του και να αποφασιστεί τι θα γίνει, θα πρέπει να βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Γιατί πρέπει να περάσουν από την αυτόφορη διαδικασία οι γονείς, έτσι δεν είναι? Κάτι λέγαμε στη σύσκεψη, Βαλεντίνη μου, και πρέπει να το κάνουμε ξεκάθαρο και στους τηλεθεατές. Αυτό το παιδί τώρα παρακολουθείται από ψυχολόγους για να δουν αν θα γυρίσει στην οικογένειά του ή όχι. Αυτό που έχει προτεραιότητα, Ζήνα, και που προέχει τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι κοινωνική λειτουργός να πάει στο σπίτι ώστε να δει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Καθώς επισημάνουμε, Ζήνα, πως δεν είναι μόνο η μικρή Μαρία, υπάρχουν και άλλα δύο παιδιά στην οικογένεια, που γίνεται αρκετή συζήτηση για τα συγκεκριμένα παιδιά. Πρέπει λοιπόν η κοινωνική λειτουργός να πάει στο σπίτι, να δει τις συνθήκες στις οποίες ζούσε η μικρή Μαρία αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Οι γονείς βέβαια είπαν ότι είναι ευπρόσδεκτοι. Μάλιστα, χθες μετά από το Σχολείο Ευελπίδων πήγαν κατευθείαν στο σπίτι. Σήμερα, μάλιστα, ήταν στο σπίτι, κάνανε κάποιες απαραίτητες κινήσεις, κάποιες δουλειές στο σπίτι, όπως ενημερωθήκαμε, ώστε να είναι έτοιμο και το περιβάλλον προκειμένου να εξεταστεί από την κοινωνική λειτουργό. Θα έρθουν εδώ λοιπόν οι γονείς. Αυτό που λένε διαρκώς, Ζήνα, είναι ότι πιστεύουν και εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια, να πούμε πως είναι ένα παιδάκι που αυτή τη στιγμή παραμένει στο νοσοκομείο. Αύριο οι γονείς θα δικαστούν εκ νέου. Υπάρχει εισαγγελική εντολή που τη δεδομένη χρονική στιγμή λέει πως το παιδί, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια. Καθώς, Ζήνα, το παιδί είναι αρκετά καλά στην υγεία του, βέβαια είναι κοντά η θεία, παρακολουθείται από παιδοψυχολόγους και μετά από τα πορίσματα που θα δει η εισαγγελέας, θα αποφασίσει για την τύχη του συγκεκριμένου παιδιού. Αυτό που τονίζουμε, Ζήνα, είναι πως η εισαγγελέας στη δεδομένη χρονική στιγμή περιμένει τα πορίσματα και τις εκθέσεις τόσο των παιδοψυχολόγων όσο και της κοινωνικής λειτουργού, προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις της. Θέλω πάρα πολλά να ρωτήσω τη Γόγα Κυριακίδου, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει και στοχοποιούμε δύο γονείς που ήδη έχουν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω πόσο δίκαιο ή πόσο άδικο είναι αυτό για ένα γονιό. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αυτούς τους δύο γονείς. Αν δεν γίνει έρευνα, να δουν μέσα στο σπίτι πώς είναι, να δουν και τα άλλα τα παιδιά πώς συμπεριφέρονται, να δουν οι παιδοψυχολόγοι το παιδί αν έχει κάποια. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κάποια τατού και αυτό δεν σημαίνει και κάτι, για να τα λέμε. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια προσωπικότητα από αυτό. Όμως, Γιώργο μου, θέλω και τη δική σου γνώμη σε λίγο, αν πρόκειται για απαγωγή, γιατί έχεις τεράστια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, ή αν πρόκειται απλώς ότι το παιδί χάθηκε, πήγε να παίξει και χάθηκε και από εκεί και πέρα ήταν πολύ δύσκολο να το βρουν, καθώς ένα παιδί όταν χάνεται αρχίζει και προχωράει χωρίς να ξέρει πού. Ο Βαγγέλης Ογκούμας, ο πολύ αξιόλογος συνάδελφος, επιχείρησε να περάσει και να δώσει όλα τα σενάρια και να κάνει αυτή τη διαδρομή.
Έκανε μια φοβερή δουλειά εδώ για το δελτίο ειδήσεων του Star. Θα το παρακολουθήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Όπως μετά τις διαφημίσεις θα συνδεθούμε και με τον Δημήτρη το Στρουμπάκο. Γιατί στη σύσκεψη είπαμε ότι αυτός ο πατέρας σκοπεύει σήμερα να πάει στη Γαδά. Έχουμε όλες τις ζωντανές συνδέσεις. Έχουμε προσπαθήσει να απλώσουμε το θέμα από όλες τις πλευρές και να μοιράσουμε την αλήθεια στο τηλεοπτικό κοινό. Γιατί αν έχουμε τη μία πλευρά και δεν έχουμε την άλλη, αυτό είναι άδικο για την οικογένεια. Ο παιδοψυχολόγος θα πει αυτό, η Γαδά και η αστυνομία κάνει τις έρευνές της και από εκεί και πέρα αυτοί οι δύο γονείς μέχρι να κριθούν ένοχοι, απλώς κάνουν το καλύτερο δυνατό για το παιδί τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ότι δηλώνει αποκλειστικά στην εκπομπή μας λίγες ώρες πριν την κηδεία ο πατέρας της πανέμορφης 22χρονης Ρίας που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά της να σώσει τον φίλο της. Σε λίγο, τι δηλώνει ο άνθρωπος που γνωρίζει χρόνια τον ιδιοκτήτη των Ροτβάιλερ που κατασπάραξαν ανήμερα το Πάσχα το 5χρονο αγόρι στην Κοζάνη. Η Αγάθη Ράτη που κάθεται δίπλα μου έχει κάνει μια συνέντευξη στον πατέρα της Ρίας, της κοπέλας αυτής που πήγε να σώσει το φίλο της και τελικά έχασε τη ζωή της εκείνη. Και σπούδαζε γιατρός. Απλώς είναι αυτό που λέμε η κακιά στιγμή, εκείνη την ώρα στον πανικό, δεν βγάζεις τα παπούτσια σου να αγιωθείς, το μόνο που σε νοιάζει είναι να σώσεις το φίλο σου που κινδυνεύει. Τον άνθρωπο που ουσιαστικά είναι φίλος σου, τον αγαπάς, τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο και από εκεί και πέρα συμβαίνει το μοιραίο. Σήμερα στη μία η ώρα γίνεται η κηδεία αυτής της κοπέλας, της Ρίας. Λίγες ώρες πριν η Αγάθη μου έκανε συνέντευξη με αυτόν τον πατέρα που ζήτησε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα και να μοιραστεί με τους τηλεθεατές μας για αυτό τον άγγελο, την Καλονή, πώς μου την έλεγε. Την Καλονή, το κορίτσι του, την ανοιχτή και μεγάλη καρδιά, όπως λέει ο πατέρας της. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Να πάω στην Βαλεντίνη Ράντη που βρίσκεται εκεί που ακριβώς χτυπάει η καρδιά του ρεπορτάζ, καθώς σε λίγο αναμένεται να πάνε οι δύο γονείς στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Η θεία της η Ελισάβετ βρίσκεται πάνω με το παιδί και όπως μας μετέφερες Βαλεντίνη μου λίγο πριν, το παιδί διανύει όμορφες στιγμές καθώς έπαιζε στο μπαλκόνι του νοσοκομείου. Διαρκώς, Ζήνα, βοηθάει και ο καιρός βέβαια σήμερα. Το κορίτσι είναι διαρκώς στο μπαλκόνι του νοσοκομείου, παίζει με την θεία και τον άντρα της. Προσπαθούν το περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό για την μικρή Μαρία. Θέλουν να είναι σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, να νιώθει όμορφα. Καθώς είναι, να πούμε, το τρίτο 24ωρο που βρίσκεται μακριά από το σπίτι και χωρίς τους γονείς βέβαια. Δεν είναι οικείο το περιβάλλον. Πέρασε και μια ταλαιπωρία το παιδί. Να πούμε πως ήταν τόσες ώρες στον δρόμο έξω, νύχτα. Βέβαια, αυτό που είπαν και οι γονείς και κοιτάγαμε και το ρολόι, Ζήνα, την ώρα που είμαστε και σε διαφημίσεις. Έχουν φύγει από το σπίτι γύρω στις 11 και 4 και λογικά 12 η ώρα έχουμε την ενημέρωση πως θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο. Περιμένουμε και γιατί ουσιαστικά τους αφήνουν να πηγαίνουν ώρες επισκεπτηρίου. Έτσι είναι, Ζήνα. Δεν τους αφήνουν να είναι κοντά στο παιδί. Όχι. Μπορούν να δουν αλλά τους αφήνουν να είναι κοντά στα άλλα δύο παιδιά. Είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η ιστορία και προσπαθούν και οι γονείς να καταλάβουν τι συμβαίνει και βέβαια και το περιβάλλον της μικρής. Αλλά βέβαια και οι δικαστικές αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους όπως ορίζει ο νόμος, Ζήνα. Για να ακούσω τον Γιώργο τον Τζούκαλη που έχει εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Να καταθέσουμε μια εμπειρία και από ένα πείραμα που έγινε από συνάδελφο δημοσιογράφο δικό σας στο Παρίσι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πόσο εύκολο είναι ένα παιδί σε μια παιδική χαρά να φύγει μόνο του στην κυριολεξία σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έγινε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εκπληκτικό που πραγματικά εκεί έδειξε ακόμη και ο καλύτερος γονιός, ο οποίος έχει τα μάτια στραμμένα πάνω στο παιδί του, μπορεί σε κλάσματα δευτερολέπτου να χαθεί το παιδί. Επομένως θα πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη, να μην γινόμαστε δικαστές, να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί, διότι οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημά τους αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι το τυχαίο γεγονός και φανταστείτε τι είναι να τρέχουν και στα δικαστήρια. Παίζουν να... όλα τα σενάρια. Ακριβώς, παίζουν όλα τα σενάρια. Και για να πούμε και μία άλλη άποψη, ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν απομακρύνονται πολύ εύκολα εάν έχουν μάθει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέχρι που μπορούν να πάνε. Και όμως... ότι επίσης πολλά παιδιά, πολλά δεν λέω γι' αυτό, πιθανόν απομακρύνονται
μην έχοντας πάρει την προσοχή που έχουν ανάγκη να πάρουν. Συμφωνώ, Γόγα μου. Και είναι ένας τρόπος να προκαλέσουν. Θα μου επιτρέψεις με όλο το σεβασμό και το θέμα αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα όμως, αλλά να καταθέσω κάτι. Ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός. Α, όχι. Δεν υπάρχει ανάλογη. Αυτό που λες, Γιώργο. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σπουδαίο. Δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολλά πράγματα. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε τι έγινε χτες. Γιατί κάπου εκεί αφήσαμε εμείς το ρεπορτάζ ως εκπομπή. Είχαν πάει δύο γονείς για να περάσουν από την αυτόφορη διαδικασία. Υπήρχαν πολλά γεγονότα πριν, πολλές άλλες υποθέσεις, οπότε δεν κατάφεραν να απολογηθούν. Τους άφησαν ελεύθερους για να περάσουν από την διαδικασία την Παρασκευή πια. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν οι δύο γονείς στις κάμερες. Εμείς κρύβουμε τα πρόσωπά τους γιατί έτσι πρέπει, παρά μόνο όταν καλωδιωθούν για μία εκπομπή και είναι δική τους η απόφαση να δείξουμε τα πρόσωπά τους, τότε μόνο μπορεί μία εκπομπή και να τα δείξει. Παρακαλώ. Μήνυση κατά αγνώστων για το αδίκημα της αρπαγής κατέθεσε χθες βράδυ η οικογένεια της 4χρονης Μαρίας που ακόμη παραμένει στο παίδον, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε να μην φύγει το κοριτσάκι από το νοσοκομείο μέχρι να πάρει στα χέρια του τα πορίσματα των παιδοψυχολόγων. Χθες το απόγευμα οι γονείς της μικρής βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Ζητήσατε από τον εισαγγελέα να σας δώσει το παιδί, τι σας είπε? Ο εισαγγελέας κάνει τη δουλειά του, καλά έκανε ο άνθρωπος μέχρι να θα πάμε να τελειώνουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Θα το πάρετε το παιδί. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Παιδιά, ότι έχουν πάρει όλο τον δρόμο τους. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μας άφησαν να δούμε το παιδάκι μας. Οι γονείς που η δίκη τους θα γίνει αύριο αντιμετωπίζουν την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και μπορούν να βλέπουν το παιδί τους στις όρους του επισκεπτηρίου. Η μητέρα της ισχυρίζεται ότι το παιδί χάθηκε όταν πήγε να παίξει με ένα σκυλάκι. Έφυγε της προσοχής μας για ένα λεπτάκι. Τα άφησα στον άντρα μου τα παιδιά μου και πήγα λιγάκι μέσα στην κουζίνα. Αμέσως αρχίσαμε να την ψάχνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τη βρούμε πουθενά. Η κόρη μου είπε ότι ήταν στο βουνό και ότι κοιμήθηκε στα χορταράκια. Έτσι μου είπε. Ήθελε να παίρνει δει ένα σκυλάκι και ότι μετά χάθηκε και μετά με φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να με βρει. Ο πατέρας της μικρής Μαρίας, κρατώντας αγκαλιά τη σύζυγό του, απαντά σε όσους τον κατηγορούν ότι άφησε το παιδί στο δάσος. Εμείς δεν αφήσαμε κανένα παιδί στο δρόμο, γιατί με ακούσαμε ότι το αφήσαμε σε δάση και τέτοια. Το παιδί διέφυγε για ένα λεπτό από την προσοχή μας, κινητοποιηθήκαμε αμέσως. Εμείς φωνάξαμε την αστυνομία, εμείς φωνάξαμε το χαμόγελο του παιδιού, εμείς ζητήσαμε ελικόπτερο και δεν μας το δώσανε. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση για να πήγε μόνο το παιδί. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω με ροκάματο. Δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς για τίποτα, δεν έχω συλληφθεί ποτέ μου για τίποτα. Το σενάριο της απαγωγής είναι το πιο πιθανό για την οικογένεια της μικρής. Αυτό που δεν μπορούν να εξηγήσουν είναι πως κατάφερε ένα παιδί μόλις 4 ετών να επιβιώσει μέσα στο δάσος μόνο χωρίς τροφή και νερό, διανύοντας χιλιόμετρα μέχρι να εντοπιστεί. Αποκλείεται το κορίτσι να έφυγε από το σπίτι και να κινήθηκε μόνο του 4 χιλιόμετρα και να βρέθηκε στο σημείο που το βρήκαν. Κάποιος το πήρε και πήγε και το άφησε στο σημείο εκείνο. Το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του και στο πλευρό του είναι συνεχώς η θεία του. Λοιπόν, να πούμε και στους τηλεθεατές για να το κάνουμε κατανοητό. Οι γονείς ισχυρίζονται ότι πρόκειται για απαγωγή. Το ίδιο και ο παππούς. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το δικαστικό ρεπορτάζ σε εξέλιξη καθώς και το αστυνομικό. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σενάριο ότι πρόκειται για απαγωγή. Ναι, και αν κατάλαβα καλά, Ζήνα, υπόθηκε ότι υπήρχε μια δήλωση της μητέρας ότι το παιδί ακολούθησε ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι κτλ. Ναι. Αυτά τα δύο είναι αντιφατικά βέβαια, ναι. Έτσι, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι αντιφατικά και γι' αυτό και λέω ότι αυτά θα πρέπει να κατατεθούν στις δικαστικές αρχές, αυτό που θα γίνει την Παρασκευή, γιατί η εμπειρία των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά θα οδηγήσει και στην αλήθεια της ιστορίας. Εμείς ουσιαστικά ως εκπομπή λέμε όλες τις πλευρές, καταθέτουμε όλες τις αλήθειες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αν και ο δικηγόρος της οικογένειας θέλησε λίγο να μας πει και την υπερασπιστική γραμμή της οικογένειας, είμαστε εδώ για να τον ακούσουμε. Σε αυτό το σημείο όμως, αυτό που θα διευκολύνει πάρα πολύ την αλήθεια είναι αυτό το ντοκουμέντο που έφτιαξε ο Βαγγέλης Ογκούμας, ο δημοσιογράφος εδώ του Δελτίου Ειδήσεων του ΣΤΑΡ, που ακολούθησε βήμα-βήμα τη διαδρομή. Που πήρε το παιδάκι. Και έκανε όλα τα πιθανά σενάρια. Να το δούμε και αμέσως μετά αυτό για μένα μου δίνει να καταλάβω όλα τα πιθανά σενάρια. Πώς ένα παιδί μπορεί να φύγει, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να χαθεί σε έναν δρόμο, πού μπορεί να πάει και τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Παρακαλώ.
Για πρώτη φορά γίνεται αυτοψία από αέρο στην περιοχή όπου χάθηκε η μικρή Μαρία. Με το flying robot του Star προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τη διαδρομή που ακολούθησε το μόλις 3,5 ετών κοριτσάκι για να φτάσει στη λεωφόρο Καβάλας όπου βρέθηκε από τους περαστικούς οδηγούς. Ξεκινήσαμε από τη μάντα των ανταλλακτικών στο σχιστό, μιλώντας με τη γυναίκα η οποία ήταν παρούσα την ώρα που εξαφανίστηκε η Μαρία. Τη βλέπει το πόνι εδώ, παίζει λίγο μαζί το παιδί και ακολουθεί αυτή εδώ τη διαδρομή. Περνάει το παιδί μέσα από τα παλιά αυτοκίνητα. Το παιδί αποκλείται να περάσει και από εδώ. Μπράβο. Και από εδώ. Σωστό μέχρι εδώ. Γιατί έχει και μια τάφρο από κάτω. Ναι, το ξέρω. Αν υποθέσουμε ότι το παιδί ακολούθησε το χωματόδρομο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μάντρας, δεν είναι δυνατόν να κατέβει και στη λεωφόρο σχιστού, καθώς υπάρχουν δύσβατα μονοπάτια. Το κοριτσάκι λογικά ακολούθησε αυτόν εδώ το δρόμο. Από αυτή την πλευρά δεν μπορούσε να πάει, γιατί όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει ένα ύψωμα, ενώ από εδώ πάλι δεν μπορούσε να πάει, γιατί υπάρχει γκρεμός. Σε κάποιο σημείο ο δρόμος χωρίζεται σε μια διασταύρωση. Λογικά η μικρή πρέπει να έστριψε προς την κατηφόρα. Σε αυτό εδώ το σημείο φτάνει σε μια άσφαλτο. Εδώ υπάρχει ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, όπου υπάρχει ακόμη και μια κάμερα ασφαλείας που θα μπορούσε να έχει καταγράψει τις κινήσεις του κοριτσιού. Εξετάσαμε σχεδόν όλο το βιντεοσκοπημένο υλικό που καταγράφηκε από την ώρα που δηλώθηκε εξαφάνιση ως την ώρα που βρέθηκε. Το μόνο που είδαμε ήταν δύο μηχανάκια και δύο αυτοκίνητα που φαίνεται ότι δεν εμπλέκονται πουθενά. Το βιντεοσκοπημένο υλικό δεν έχει εξεταστεί από την αστυνομία μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε το ανηφορικό και πιο μακρινό μονοπάτι, αλλά πιστεύουμε ότι είναι αδύνατον ένα κοριτσάκι μόλις 3,5 ετών να κάλυψε τόση μεγάλη απόσταση μέσα στη νύχτα και να βγει και στη λεωφόρο Καβάλας. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, με την ταχύτητα που περπατάει ένα μικρό παιδί, είναι αδύνατο να μην το είχαν προλάβει όσοι το έψαχναν, αν ο χρόνος που χάθηκε από τα μάτια των γονιών ήταν μόλις λίγα λεπτά. Εκτός αν κάποιος το άρπαξε την ώρα που περπατούσε. Κάποιος το είχε πάρει και το έβρισε εκεί πέρα το μωρό. Δεν μπορεί 3,5 χρόνο παιδάκι, μωρό, να πάει απέναντι Καβάλας, να πέσει το κράσι, που είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει και τρίτο σενάριο. Η μικρή να μην πήγε από τον χωματόδρομο, αλλά να κατέβηκε προς τη λεωφόρο σχιστού. Μπορεί να κατέβηκε από εδώ, να ξέβει μόνο του και να το πήρε κάποιος. Συγγενείς και φίλοι πιστεύουν ότι το κοριτσάκι δεν έφτασε μόνο του στο σημείο που το βρήκαν οι περαστικοί, αλλά κάποιος το άφησε εκεί. Πιστεύω. Γιώργο, δικαιωματικά ο λόγος σε σένα, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ακολούθησε πολύ διαδρομή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην προσέγγιση σε αυτού του θέματος. Είναι ένα θέμα, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής από τα ρεπορτάζ που έχω ακούσει και δεν έχω ασχοληθεί με την υπόθεση, δεν προκύπτουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία απαγωγής. Και αν θες, Ζήνα, και τη δική μου εμπειρία, αν θα υπήρχε μια απαγωγή, θα υπήρχαν κάποια τηλέφωνα, θα υπήρχε κάτι, θα υπήρχαν κάποια αποτυπώματα, θα λέγαμε. Υπάρχει όμως ο αντίλογος σε αυτή την ιστορία. Ναι. Επειδή υπήρξε η άμεση χωρίς κινητοποίηση, χωρίς να το αποκλείουμε, φοβήθηκαν βεβαίως και άφησαν το παιδί. Και αυτό παίζει. Λοιπόν, χωρίς να το αποκλείουμε. Σε ποσοστό, λοιπόν, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, δεν υπάρχει απαγωγή. Σε ποσοστό 90%. Από εκεί και ύστερα, το να ισχύει αυτό που είπε η μητέρα, να ακολούθησε κάποιο ζωάκι και να απομακρύνθηκε το παιδί, είναι πάρα πολύ πιθανό. Μην ξεχνάμε, μπορεί να μας φαίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη διαδρομή, αλλά ένα παιδάκι, ας πούμε, έχει τις αντοχές καμιά φορά να περπατήσει μέσα στην αγωνία του. Λοιπόν, μια ανωτελεία. Σε αυτό το σημείο έχουμε τη θεία την Ελισάβετ, που είναι ο στυλοβάτης αυτές τις δύσκολες ώρες. Ελισάβετ μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουτσελίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να βγεις στο τηλέφωνο, γιατί εσύ είσαι ο άνθρωπος κλειδί, είσαι κοντά σε αυτό το παιδί, που αυτή τη στιγμή, από ό,τι νιώθω και από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να είναι κοντά στους γονείς του. Μα ποιο παιδί, κυρία Κουτσελίνη, 3,5 χρόνια θέλει να είναι κοντά στους γονείς του? Αυτό φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Εσείς από την αρχή, γιατί είμαστε φίλες στο Facebook, είδα ότι από την πρώτη στιγμή είπατε, είναι σοβαρό, είπες, Ελισάβετ μου, είναι σοβαρό. Βρείτε, η ανιψιά μου χάθηκε. Αυτό ήταν... Μα όλοι το κάναμε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, και πριν το κάνω εγώ, το είχε κάνει ήδη ο πατέρας της και ήδη είχε έρθει η αστυνομία. Και ήδη είχαν γίνει τόσο γρήγορα τα πράγματα. Εγώ φανταστείτε ότι το έκανα μία ώρα μετά από ό,τι το είχε κάνει ο αδελφός μου, ή μία ή δύο ώρες μετά. Πρώτα είχε πάει ο αδελφός μου στο τμήμα, είχε κάνει ήδη την κοινοποίηση πριν έρθει η αστυνομία, μέχρι να έρθει δηλαδή η αστυνομία, είχε πάει, είχε δώσει την κατάθεσή του και μετά το έκανα εγώ κοινοποίηση, γιατί μετά άνοιξα εγώ το Facebook και το είδα ότι το είχε κάνει κοινοποίηση και το έκανα κι εγώ. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι έγινε από τα πρώτα λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι και αμέσως μετά ο λόγος όλο σε σένα, Γιώργο μου. Τι σε έχει ενοχλήσει μέχρι τώρα πιο πολύ, Ελισάβετ μου? Πιο πολύ με έχει ενοχλήσει ο διασυρμός των γονιών.
Τι σε έχει ενοχλήσει? Ο διασυρμός των γονιών και αναλύσεις και ανακρίβειες που... Και εμένα θα με ενοχλούσε αυτό. Για να είμαι πολύ έντιμη, γιατί όταν δεν έχει αποφανθεί ακόμη η ελληνική δικαιοσύνη, όταν δεν έχουν περάσει οι γονείς ή δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, αν είχαν δώσει ένα δικαίωμα, και εμένα θα με ενοχλούσε αυτό. Δηλαδή, αν για τον αδερφό μου δημόσια έλεγαν κάποια λόγια, και εγώ θα είχα θυμό. Μα είπαμε... Να σας πω κάτι. Δεν μίλησα ποτέ σαν αδελφή του Αντώνη. Πραγματικά δεν υποστήριξα ποτέ τον Αντώνη. Μίλησα καθαρά σαν γονιός. Και πραγματικά με ενοχλεί, γιατί δεν σέβονται τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του. Από όλες τις κατηγορίες. Η Μαρία, καλός ή κακός, είναι προστατευμένη μαζί μου. Δεν βλέπει τηλεόραση, δεν το ζει όλο αυτό. Τα υπόλοιπα παιδιά το ζουν και το περνάνε μέσα τους. Αυτά τα παιδιά δεν τα σκέφτηκε κανένας πριν σκεφτεί να κάνει όλη αυτή την κριτική και να βγάλει όλη αυτή την κακία που έχει μέσα του. Γιατί πρόκειται για κακία. Από και δεν καταλαβαίνω γιατί όταν βλέπουν δύο γονείς να πασχίζουν να βρουν το παιδί τους, κοιτάνε να τους καρφώσουν και να τους λιθοβολήσουν, ενώ εκείνοι θεωρούνται οι κύριοι τέλειοι. Ένας από αυτούς τους κύριους τέλειους, εύχομαι πραγματικά να μην το πάθει ποτέ. Γιατί δεν ξέρει κανείς ποτέ πότε θα χρειαστούν εκείνη τη βοήθεια του κόσμου. Και τότε ο κόσμος θα κρίνει. Αυτό έχω να πω. Μόνο πραγματικά από όλες τις κατηγορίες, από όλες τις κατηγορίες που έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες, γιατί έχουν ακουστεί πολλές. Αχ, πάρα πολλές, όχι απλά πολλές. Ποιες είναι αυτές που σε έχουν ενοχλήσει? Όλες. Όλες, γιατί δεν έχουν ακόμα... Ας τις πάρουμε με τη σειρά, λοιπόν. Μα πραγματικά, ακόμα δεν έχουν περάσει από εισαγγελέα. Οι άνθρωποι δεν είπαν ποτέ γιατί μας κρατάτε. Είπαν εντάξει, μας ενδιαφέρει που βρέθηκε το παιδί μας και είναι καλά. Θα υποστούμε όλο αυτό με υπομονή. Γιατί το παιδί μας είναι καλά και δεν μας νοιάζει τώρα ό,τι και να γίνει με εμάς. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να πούνε? Κρίνανε τον αδελφό μου γιατί απλά δεν έκλαιγε. Δηλαδή, αν έκλαιγε ο αδελφός μου, θα ήταν καλά? Θα ήταν πατέρας μόνο αν έκλαιγε? Αυτό δεν... ήταν ακούστε, το πρόβλημα. Κυρία Ελισάβετ... Δεν έπρεπε κάποιος να κρατήσει την ψυχραιμία του? Γιατί πήγαλε ένα παιδί εκεί και η σύζυγός του που ήταν ράκος. Κυρία Ελισάβετ... Ορίστε. Θα σας πω το εξής. Είπα πριν λίγο ότι έχουν γίνει και ρεπορτάζ το πόσο εύκολα μπορεί να διαφύγει από την προσοχή των γονιών, των νονών, των παππούδων ένα παιδάκι. Λοιπόν, αυτό είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Ζούμε σε μια κοινωνία λεόντων, δυστυχώς, με ηθική σιλικόνης που ο καθένας προσαρμόζει την ηθική του σύμφωνα με αυτά που τον βολεύουν. Το ευχάριστο είναι ότι βρέθηκε το παιδί. Το ευχάριστο είναι ότι είστε δίπλα στην οικογένεια και στο παιδάκι αυτό το οποίο πέρασε το σοκ, όπως και να το κάνουμε όσες ώρες έλειψε και ταλαιπωρήθηκε, είτε από κάποιους που το απήγαγαν, είτε από μόνο του, σημασία έχει ότι πέρασε μια ταλαιπωρία. Το ευχάριστο, κρατήστε λοιπόν το ευχάριστο, κρατήστε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να μπορείτε να έχετε και μια αύρα θετική για το παιδάκι που είστε δίπλα και για τον αδερφό σας και για την Από ό,τι έχω ενημερωθεί, οι γονείς του είναι ήδη πάνω στο δωμάτιο, πήγαν από την πίσω πόρτα προκειμένου να δουν το παιδί τους στις ώρες του επισκεπτερίου. Εσείς, κυρία Ελισάβετ, τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι το παιδί έφυγε μόνο του ή το παιδί το πήραν κάποιοι? Ξέρετε κάτι, δεν θα πω τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Η άποψή μου δεν έχει αλλάξει, ότι πιστεύω ότι ένα παιδί 3,5 χρόνια δεν θα μπορούσε να διανύσει αυτή την απόσταση. Δεν αλλάζει. Εγώ δεν είπα ποτέ για αρπαγή, δεν είπα ποτέ για απαγωγή. Είπα ότι μπορεί, ακόμα και αν ισχύει ότι κάποιος το πήρε, που το πιστεύω πραγματικά, μπορεί απλά να το είδαν εκεί και να μην κατάλαβαν ότι υπήρχε μέσα κόσμος και να το πήραν απλά για να το παραδώσουν στους γονείς ή σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Και λόγω του ότι έγινε άμεση κινητοποίηση, να τρόμαξαν και απλά να το κράτησαν ασφαλές όλο το βράδυ και να το άφησαν το πρωί για να μην μπλέξουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Κυρία Ελισάβετ, δεν κατηγόρησα κανέναν και ποτέ. Ωραία, κυρία Ελισάβετ, υπάρχουν οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ και αν θέλετε μας επιβεβαιώνετε ότι ο αδελφός σας με την ύφη σας κατέθεσαν μήνυση κατά γνώστον για απαγωγή. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει, θα σας πω ψέματα. Δεν έχετε μιλήσει μαζί τους, δεν μιλάτε με τον αδελφό ακόμα σας? Δεν έχουν μπει στο δωμάτιο. Ξέρω ότι έχουν έρθει, αλλά δεν έχουν μπει στο δωμάτιο. Οπότε δεν γνωρίζετε. Δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους, δεν γνωρίζω. Θα σας πω κάτι που θα είναι αναλυθές. Είναι ξεκάθαρη τις δηλώσεις του κυρία Ελισάβετ. Δηλαδή ανοιχτά και δημόσια κάνουν λόγο για απαγωγή, ειδικά ο πατέρας της μικρής.
Είναι η άποψή του και οφείλω να τη σεβαστώ. Βαλεντίνη, επειδή είναι σε ζωντανή σύνδεση, την άκουσα τώρα εγώ με επιστροφή ότι θέλει να κάνει μια ερώτηση. Έλα, Βαλεντίνη μου. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον επίσης να μας περιγράψει, κύριε Ελισάβετ, χθες τι έγινε στο δωμάτιο όταν οι γονείς είδαν το παιδί. Δηλαδή, είχαν το δουν σχεδόν 2 μέρες, κυρία Ελισάβετ, και από ό,τι ενημερωθήκαμε, μπορεί να υπήρχε, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, να παραμείνουν κάτι ώρες επισκεπτηρίου, αλλά να χωρίσαν πολύ αργότερα. Δηλαδή, φύγανε μετά τις 10 τη νύχτα οι γονείς, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο. Και να μας μεταφέρετε και λίγο το κλίμα. Πώς αντέδρασε το παιδί, τι είπαν οι γονείς. Πώς να αντέδρασαν, παιδιά, γιατί είπαν όλη την ώρα αγκαλιές και φιλιά. Εξέπλησε τώρα για την ώρα δεν το παιδί. Πω, γιατί δεν κράταγα ρολόι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τόσο αργά, γιατί η μικρή 10 η ώρα κοιμάται. Ναι. Εξέφρασε κάποια επιθυμία το παιδί, ρωτήσανε κάτι οι γονείς, ναι, για το τι έγινε το βράδυ. Φυσικά και εξέφρασε, να πάει σπίτι του. Αυτό θέλει το παιδί. Την το παιδί αυτό σας λέει, έτσι, ότι θέλει να πάει στους γονείς του και στα αδέρφια του. Εννοείται. Η παρουσία των γονιών στο δωμάτιο, κυρία Ελισάβετ, έγινε με την παρουσία και κάποιων αρχών ή όχι, μόνο. Βέβαια. Άρα, λίγο, συγγνώμη που θα το πω εγώ, δική μου σκέψη είναι και δεν ξέρω γιατί, μου κάνει λίγο περίεργο το να έχει δοθεί μια εντολή τέτοια, κάποιες συγκεκριμένες ώρες μόνο να βλέπουν το παιδί. Δηλαδή, τι προστατεύουν αυτή τη στιγμή, τι προσπαθούν να προστατεύσουν. Να προστατεύσουν το παιδί από τους γονείς. Εγώ έχω ερωτήσεις, ερωτήματα θέτω και σκέψεις δικές μου, Ζήνα. Αν δεν θέλουν να υποθεί κάτι από τους γονείς στο παιδί για να μην μεταφερθεί διαφορετικά, σε εκείνες τις 2 ώρες, 3 του επισκεπτηρίου θα μπορούσαν κάλλιστα να πούν στο παιδί τους ό,τι θέλουν. Πάντως αυτή τη στιγμή οι γονείς κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή, είναι δεν είπα ένα πλημέλημα. Δεν είπα να το πάρουν στο σπίτι, ότι αν το σκεπτικό του κυρίου εισαγγελέα είναι ότι δεν πρέπει οι γονείς να έχουν επαφή με το παιδί για να μην το κατευθύνουν σε κάποιο δρόμο, θα μπορούσε να γίνει και μέσα σε 2-3 ώρες. Μέχρι να γίνει έρευνα. Άρα ο έλεγχος που γίνεται γίνεται μόνο στο, στο σπίτι και στο περιβάλλον του παιδιού που και μεγαλώνει. Τα άλλα 2 παιδιά έχει που μεγαλώνουν. Έχει τόση έκταση όλο αυτό το θέμα που πραγματικά είναι αδικαιολόγητο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κυρία Ελισάβετ, τα άλλα 2 παιδιά που βρίσκονται. Στο σπίτι τους. Με τους γονείς, αυτό, δηλαδή. Αυτό είναι το αντιφατικό της ιστορίας. 2 παιδιά είναι με αυτούς τους γονείς, χθες κοιμήθηκαν παρέα. Ένα παιδί είναι στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο κάποιας έρευνας παρά μόνο μια παιδοψυχολόγος που ουσιαστικά μιλάει αυτό με το παιδί. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό για να το καταλάβω. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Κυρία Ελισάβετ, θα σας ξαναπάρουμε πάλι τηλέφωνο. Θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο τηλέφωνο βρίσκεται και ο Σταύρος ο Γεωργόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να τον ρωτήσουμε, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Και ο τηλεθεατής δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή το εξής. 2 παιδιά στο σπίτι τους μια χαρά. Ένα παιδί στο νοσοκομείο ενώ είναι καλά και παίζει στο μπαλκόνι, γιατί βρίσκεται εκεί. Γιατί το απομονώνουν από τους γονείς. Δηλαδή έχουν καταλάβει κάτι ώρες και το κρύβουν. Κάποιες ώρες, ναι, γιατί τις υπόλοιπες ώρες του επισκεπτηρίου είναι εκεί. Πρωί, και όπως μας είπε η Θεία, δεν συνοδεύεται από κάποιον της αρχής, δεν συνοδεύονται κοινωνικό, οι γονείς. Κοινωνικό, ψυχολόγο, αστυνομικό. Κοινωνική λειτουργό ή οτιδήποτε. Άρα το ίδιο στο παιδί μπορούν να πούν, ξέρεις κάτι, άμα σου πει η αστυνομία αυτό, να πεις αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω από τι μπορούν, προσπαθούν να προστατεύσουν το παιδί. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σε λίγο, τι δηλώνει αποκλειστικά στην εκπομπή μας λίγες ώρες πριν την κηδεία ο πατέρας της πανέμορφης 22χρονης Ρίας που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά της να σώσει τον φίλο της. Σε λίγο, τι δηλώνει ο άνθρωπος που γνωρίζει χρόνια τον ιδιοκτήτη των Ροτβάιλερ που κατασπάραξαν ανήμερα το Πάσχα το 5χρονο αγόρι στην Κοζάνη. Άνθρωπος που γνωρίζει χρόνια τον ιδιοκτήτη των Ροτβάιλερ που κατασπάραξαν ανήμερα το Πάσχα το 5χρονο αγόρι στην Κοζάνη. Σε λίγο, τι δηλώνει αποκλειστικά στην εκπομπή μας λίγες ώρες πριν την κηδεία ο πατέρας της πανέμορφης 22χρονης Ρίας που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά της να σώσει τον φίλο της.
Σε λίγο αποστολή στα Γιάννενα. Όλες οι εξελίξεις στην υπόθεση Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τι ξεκαθαρίζει η οικογένεια και τι δηλώνει η γυναίκα φύλακας του σημείου που βρέθηκε ισορρός του 20χρονου φοιτητή. Να πω και στους τηλεθεατές ότι και τώρα στις διαφημίσεις εμείς προσπαθούσαμε να λύσουμε τον γρίφο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως έχουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Γεωργόπουλο Σταύρο, τον δικηγόρο της οικογένειας, που αυτή τη στιγμή η οικογένεια βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, να πάει να δει το κοριτσάκι τους που σήμερα γιορτάζει, τη μικρή Μαρία Ειρήνη, την τετράχρονη. Κύριε Γεωργόπουλε. Γεια σας, κυρία Κουτσελίνη. Τι κάνετε, καταρχήν καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Έχουμε πολλά ερωτήματα και θέλω να μας απαντήσετε εσείς βασικά τι θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί το παιδί δεν είναι στους γονείς του. Κοιτάξτε, από το πρωί είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου με τον συνάδελφό μου που είμαστε στην υπόθεση, τον κύριο Τζινάκο Κωνσταντίνο. Είμαστε και στην εισαγγελία Πειραιά και στην εισαγγελία Αθηνών. Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Όταν η ασφάλεια Χαϊδαρίου ενημερώθηκε ότι βρέθηκε το κορίτσι, αμέσως κινητοποίησε διαδικασίες για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των γονέων για το αδίκημα της έκθεσης. Ενημέρωσαν με αυτό το προανακριτικό υλικό, χωρίς να συμπεριλάβουν τις έρευνες που είχαν γίνει και ότι είχαν μείνει άκαρπες, να εκτιμήσουν λογικά το δεδομένο ότι οι γονείς αμέσως επικοινώνησαν. Οι ίδιοι γονείς είναι που κινητοποίησαν τη διαδικασία για να βρεθεί το παιδί. Η εισαγγελέας, έχοντας αυτό το υλικό, διέταξε προφορικά, εκτιμώ για να είναι καλυμμένη, γιατί την ενημέρωσαν ότι κάποιο αδίκημα ενδεχομένως να έχει συμβεί σε βάρος κάποιου παιδιού. Νομίζω ότι αυτό έγινε τυπικά. Διέταξε καλώς, με ενημερώνεται για κάποιο αδίκημα που έχει γίνει σε βάρος κάποιου παιδιού. Εγώ κρίνω βάσει του νόμου ότι να μεταχθεί το παιδί στο παιδόν, καταρχήν να δουν αν είναι υγιές. Σωστά έγινε αυτό. Και εφόσον οι γονείς είναι κρατούμενοι και εφόσον οι γονείς διώκονται, να μην πάει στο σπίτι το παιδί. Αυτό έχει μια λογική. Αλλά δεν πρέπει να του δώσουμε και τη βαρύτητα ότι είναι μια τελική απόφαση της εισαγγελίας. Θα έλεγα ότι ήταν μια πρώτη κίνηση σε σχέση με τα δεδομένα που γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τώρα, από τη στιγμή που έχει γίνει αυτό, για να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, κρίνει η εισαγγελία ότι θα πρέπει το παιδί να το επισκεφθεί κοινωνική λειτουργός, να γνωματεύσει, να επισκεφθεί και το σπίτι, να δει τις συνθήκες εκεί και μετά να ενημερώσει την εισαγγελία για να άρει, να ανακαλέσει την απόφαση να είναι το παιδί στο παιδόν και να μην είναι στο σπίτι του. Εσείς πότε ουσιαστικά περιμένετε να σας δοθεί το πράσινο φως ότι το παιδί θα πάει στη μαμά του και στον μπαμπά του, δεν θα είναι με τη θεία του? Και οι πελάτες σας ουσιαστικά θα αγκαλιάσουν ξανά το παιδί τους, αλλά στο δικό τους χώρο. Αυτό είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό. Για να δείτε τώρα τι προβλήματα υπάρχουν. Η οικογένεια είναι κάτοικη Πειραιά. Επιμελήθηκε αρχικά η εισαγγελία ανηλίκων Αθηνών. Μετά είδαμε ότι είναι αναρμόδια εισαγγελέα ανηλίκων για να διατάξει τον Αθηνών κοινωνική λειτουργό από τον Πειραιά. Πήγαμε στον Πειραιά. Στον Πειραιά όμως η εισαγγελέα ανηλίκων επανέρχεται στη δουλειά της στις 10 Μαΐου. Η κυρία όμως εισαγγελέας ανήλικων Αθηνών έσπευσε και έστειλε η ίδια, αντικαθιστώντας την εισαγγελέα Πειραιά, το έγγραφο στον Δήμο για να μεταβεί η κοινωνική λειτουργός στην οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποια χρονοβόρα διαδικασία διαδικαστική. Τώρα, στο Δήμο Πειραιά παρέλαβαν την εισαγγελική παραγγελία να μεταβεί η κοινωνική λειτουργός. Μπορεί η κοινωνική λειτουργός όμως να πάει σήμερα. Μας λέει θα πάει αύριο. Λέμε παρακαλούμε πολύ να πάτε αύριο, γιατί θα πρέπει να γνωματεύσετε, να ενημερώσετε την κυρία εισαγγελέα Παρασκευή αύριο και αφού ενημερωθεί η κυρία εισαγγελέας να διατάξει να πάει το παιδί στο σπίτι του, διότι αν εσείς την ενημερώσετε το Σάββατο μπορεί να μην είναι στη δουλειά της. Εγώ και να ξέρετε τι αναρωτιέμαι και θέλω να το πω. Το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι για το παιδί που χάθηκε για 20 ώρες στο δάσος ή που τις επόμενες μέρες δεν υπάρχει μια εξήγηση γιατί το παιδί είναι στο παιδόν? Είναι η χρονοβόρα διαδικασία. Τι να σου πω, υπάρχει γενικώς μια ευθυνοφοβία στην δικαιοσύνη στο να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες. Ή ευθυνοφοβία ή κάτι ψάχνουν. Εγώ που τα παίρνω όλα τα σενάρια. Κύριε Γεωργόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς που εννοείται έχετε μεγαλύτερη εμπειρία, μιλάτε με τους γονείς, μιλάτε με τις αρχές. Καταρχάς, η δική σας άποψη πιστεύετε ότι με όλα αυτά που έχετε αφουγκραστεί, ότι είναι μια απαγωγή ή ότι το παιδί έφυγε μόνο του?
Γιατί από ό,τι ακούσαμε και αν ισχύει το ρεπορτάζ, έχει πάει στη Γαδά και έχει υποβάλει μήνυση ο πατέρας. Ναι, θα πάει στο τμήμα ανηλίκων. Θα πάει. Ναι. Εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί έχει μεγάλη σημασία, είστε έμπειρος. Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ και σύμφωνα με αυτά που ακούτε, με λογική όλα τα ενδεχόμενα. Ναι. Εγώ να δεχτώ ότι το παιδί, στις συνθήκες που είναι γνωστές και έχουν περιγραφεί, βγήκε από τον χώρο εκείνο τον ακάλυπτο που έκαναν Πάσχα και πήγε στο δρόμο και περπατούσε με το ρυθμό που μπορεί να περπατήσει ένα τρίχρονο παιδί, να φτάσει 4 χιλιόμετρα εκεί που βρέθηκε. Ας το πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Εφόσον αμέσως 10 λεπτά μετά ξεκίνησαν να τρέχουν όλοι οι γείτονες, οι οικοί, οι συγγενείς, μετά υπάρχουν έγγραφα από την αστυνομία ότι κινητοποιήθηκαν όλοι οι κρατικοί φορείς, ήρθαν εκπαιδευμένα σκυλιά, χτενίσαν όλο το δάσος. Είναι δυνατόν να μην βρεθεί το παιδάκι? Είδαμε όμως ότι ήταν μια δύσκολη διαδρομή, δηλαδή δεν είναι ένα εύκολο. Τώρα θα μου πείτε, αν από πάνω βάζαν ένα ελικόπτερο κάτι, να εντόπιζαν το παιδί. Το ζήτησε αυτό ο πατέρας. Αλλά σας λέω, υπάρχουν και έγγραφα ότι είναι πάρα πολλές οι κρατικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Και οι μη κυβερνικές οργανώσεις που αναζητούν. Κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Για μένα είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Το τι θα γίνει αύριο, θα περάσει έτσι κι αλλιώς το ζευγάρι μαζί με εσάς πάλι στην Ευελπίδων. Τι ώρα έχετε πει? Νομίζω ότι δεν θα έρθουν. Εφόσον υπάρχει θέμα για την αποχή την δική μας, θα πάμε με μια αξιοδότηση, εγώ ή ο συνάδελφος, και θα προβάλλουμε τον λόγο της αποχής, για το λόγο αναβολής, για το λόγο της αποχής μας. Άρα δεν τώρα θα πάνε. Ήθελα όμως να σας πω ότι δεν θέλω να αφήνονται καθόλου υπόνοιες, επειδή κάτι είπατε, ότι μπορεί κάτι άλλο να ψάχνουν, κάτι άλλο να υπάρχει. Αυτά θα πρέπει να αποκλειστούν από τη στιγμή που οι γονείς οι ίδιοι κινητοποίησαν τη διαδικασία. Εγώ είπα το εξής, ότι δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν αφήνουν το παιδί να πάει στους γονείς του. Κάποιος που παρακολουθεί θα πει, κάτι ψάχνουν. Όχι, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω αρχίσει ούτως ή άλλως και λόγω των υπολείπων κοινωνικών συνθήκων στη χώρα μας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που είχε ένα αίσιο τέλος. Υπάρχουν άλλα τώρα που προέρχουν σε σχέση με την αξιολόγηση κτλ. Έχω αρχίσει να ανησυχώ για το περιβάλλον της μικρής εκτός σπιτιού. Αυτό το είπα λίγο πριν, ότι είπα τι είναι το πιο επικίνδυνο. Οι 20 ώρες που χάθηκε στο δάσος ή αυτές οι μέρες που το παιδί είναι μακριά από τους γονείς του χωρίς να ξέρει το γιατί στο παίδον Αγία Σοφία. Πάντως, θα σας πω το εξής, ότι όταν θα βγει η τελική απόφαση, τότε όλοι καθαρά θα πούμε ότι δεν είναι ένοχος. Μέχρι τότε είναι κατηγορούμενος, σωστά? Τεκμέρεται όμως... Λογίζεται σαν αθώος, έτσι, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάντα, αυτό, απλώς, Γιώργο μου, θέλω κάτι να ξεκαθαρίσω. Απλώς για να το κατανοούν και οι τηλεθεατές, αυτή τη στιγμή δύο ανθρώπους τους σέρνουν. Ναι. Με έναν τρόπο σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών. Ναι. Ο απλός τηλεθεατής αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί, λέει γιατί τους σέρνουν αυτούς τους ανθρώπους, αφού από μόνοι τους, από την αρχή, πήγαν και κατέθεσαν το γεγονός. Ναι. Διότι ο ένας περιμένει τον άλλον τώρα. Δηλαδή ποιος περιμένει ποιον, αυτή... τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Κύριε Γεωργόπουλε, πέστε μου κάτι, επειδή μιλάτε, και αν μπορείτε να απαντήσετε φυσικά, επειδή μιλάτε με τον πελάτη σας, τον εντολέα σας, σας έχει πει αν έχει κάποια υπόνοια γι' αυτό και θέλει να κάνει και τη μήνυση κατά γνώστον για απαγωγή, αν έχει στο μυαλό του κάτι, αν φοβάται κάτι? Όχι, δεν έχει στοχοποιήσει κάποιον συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Απλώς δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε άλλο σενάριο λογικό με τα δεδομένα που υπάρχουν. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η Βαλεντίνη Ράντι βρίσκεται στο σημείο έξω από το παίδον Αγία Σοφία. Αν οι γονείς βγουν και επιθυμούν, είμαστε εδώ για να ακούσουμε και τη δική τους αλήθεια. Αυτή τη στιγμή αναμένεται να φτάσουν στο δωμάτιο, εκεί που βρίσκεται η θεία η Ελισάβετ, και φροντίζει αυτό το αγγελούδι, το μόλις 4 ετών, που σήμερα έχει τη γιορτή του και λέγεται Μαρία Ειρήνη. Πάντως το εύλογο για μένα ως μάνα, που παρακολουθώ αυτή την υπόθεση απ' έξω, είναι ότι για την ψυχή ενός παιδιού που δεν ξέρει το γιατί, γιατί δεν βλέπει τους γονείς του, είναι πολύ επώδυνο. Και το σταματάω εκεί. Λοιπόν. Να πούμε, Ζήνα, συγγνώμη λίγο, ότι οι γονείς ζήτησαν να ενημερωθούν από τους παιδοψυχολόγους που έχουν εξετάσει το παιδί για το πόρισμα στο οποίο έχουν καταλήξει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οι γονείς ενημερώνονται από τους γιατρούς που έχουν εξετάσει το παιδί Ζήνα. Δεν έχουν καταφέρει ακόμη να μπουν, βέβαια, στο δωμάτιο να δουν τη μικρή Μαρία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ό,τι νεότερο, διακόπτουμε όποιο θέμα έχουμε για να
έρθουμε σε σένα, Βαλεντίνη μου. Να πάω όμως στο έτερόν σου ίμιση που το έχω σε εκτίμηση και είναι η Αγάθη Ράντη. Αγάθη μου, έχουμε τον μπαμπά της Ρίας. Αυτής της κοπέλας που πήγε να σώσει το φίλο της. Αυτή τη στιγμή ακριβώς γίνεται η κηδεία. Στην Αλεξανδρούπολη, μία η ώρα, Ζήνα. Και όλοι... Δεν το είχαμε προγραμματίσει έτσι, να παίξει αυτή την ώρα το βίντεο, να το πούμε και στους τηλεθεατές, αλλά τώρα παίζει. Ναι. Και πραγματικά όλη η Αλεξανδρούπολη θρυνεί σήμερα. Θρυνεί για το χαμό της Ρίας, 22χρονης κοπέλας. Βρέθηκε για λίγες μέρες... Κούκλα, καλονή. Καλονή, πραγματικά πανέμορφο κορίτσι και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Αυτό τονίζει ο πατέρας της, ότι ήταν ένα πλάσμα που είχε ένα καλό λόγο για όλους. Βρέθηκε για λίγες μέρες στη Σόφια να περάσει τις γιορτές του Πάσχα και λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, το μεγάλο Σάββατο το απόγευμα, άκουσε τις φωνές του φίλου του που ήταν στο μπάνιο, πήγε να τον βοηθήσει και εκείνη την ώρα έχασε τη ζωή της, Ζήνα. Ο πατέρας της λοιπόν, με όση δύναμη του είχε απομείνει, μας δίνει μια αποκλειστική συνέντευξη. Εδώ βλέπουμε το κορίτσι, καταρχήν έκανε χορό, πήγε να σπουδάσει ιατρική στη Βουλγαρία, μια κούκλα δηλαδή, πραγματικά. Δεν σπούδαζε στη Βουλγαρία, σπούδαζε εδώ, είχε περάσει ελληνικό πανεπιστήμιο. Ο φίλος της δούλευε στην Βουλγαρία, ήταν χορογράφος εκεί και πήγε απλά να περάσει τις λίγες μέρες του Πάσχα. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Τι ωραία κοπέλα. Και σπούδασε ιατρική γιατί απλά ήθελε να βοηθάει τον κόσμο, Ζήνα. Καλογυμνασμένη. Δυνατός οργανισμός, αυτό είναι που λένε, δυνατός οργανισμός, και γι' αυτό οι δυνατοί οργανισμοί μπαίνουν μπροστά στη δυσκολία. Άντε, δεν φοβούνται τίποτα. Λοιπόν, να δούμε τι μας είπε αυτός ο πατέρας που αυτή τη στιγμή αποχαιρετά το κορίτσι του. Τα μεγάλα της μάτια έκλεισαν για πάντα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στην Αλεξανδρούπολη πως η 22χρονη Ρία έφυγε από τη ζωή. Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν στη Βουλγαρία και ήταν μεγάλο Σάββατο, λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση, όταν έχασε τη ζωή της από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά της να σώσει το φίλο της. Συντετριμένος, ο πατέρας της μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή για το αγγελούδι του. Τα λόγια του λυγίζουν και τους πιο σκληρούς. Πεθάναμε και δεν θα ξανά. Δεν ξέρω, έχω ακόμα ένα παιδί που θα κάνω προσπάθεια, αλλά δεν ξέρω. Ήταν ένα παιδί, ένα στο εκατομμύριο βγαίνει, δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο παιδί. Ένα στο εκατομμύριο, όλοι το ξέρουν, ναι. Δεν λέω ούτε ψέματα, όλοι το γνωρίζουν. Ναι. Η Ρία σπούδαζε ιατρική στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ήταν εκείνη που άκουσε τις φωνές του φίλου τους που βρισκόταν στο μπάνιο, με όσα αναφέρει και ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Και έτρεξε αμέσως να τον βοηθήσει. Έχασε τη ζωή της για να σώσει έναν άνθρωπο, λέει ο πατέρας της με βουρκωμένη φωνή. Η Σωτηρία ήταν στο τρίτο έτος της ιατρικής εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Έχει φίλους, δεν υπάρχει άτομο που να μην την αγαπάει. Δεν πήραξε ποτέ κανέναν ένα παιδί σκέτο χαμόγελο. Πάντα. Όποιος την γνώρισε την αγάπησε. Ήθελε να γίνει γιατρός για να σώζει ανθρώπους. Πρόσεχε τους άλλους, τον εαυτό της, δηλαδή για τους άλλους γινόταν θυσία πάντα. Και το παιδί μου έφυγε τελείως άδικα. Όταν λέμε ένα γεγονός τελείως άδικο, είναι αυτό εδώ, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τόσο όμορφη, τόσο αγαπητή, τόσο είχε όλα τα χαρίσματα που μας τα θέρισε αυτός που την πήρε ο Θεός, δεν ξέρω ποιος, σε ένα δευτερόλεπτο δηλαδή. Το πάθος της ήταν ο χορός, ήταν πάντα χαμογελαστή. Όλοι είχαν να πούν μόνο καλά λόγια για το κορίτσι με το αγγελικό πρόσωπο και τη μεγάλη καρδιά. Όλη η Αλεξανδρούπολη, όποιος τη γνώρισε, ήταν ένα παιδί τόσο ζωντανό, χόρευε σε σχολές χορούς, σε γυμναστήρια, παντού την ξέραν, δεν υπήρχε δηλαδή, ήταν ένα παιδί μάλαμα, τι να σας πω. Ο χορός ήταν η μεγάλη της αγάπη. Έπαιζε πιάνο, είχε τελειώσει το πιάνο, ήταν πρώτη μαθήτρια πάντα στο σχολείο, η πιο αγαπητή από όλους στο σχολείο και όταν πέρασε, όταν έδωσε εξετάσεις, από τους πρώτους που πέρασαν. Καταλαβαίνετε τι παιδί ήταν. Ένα ταξίδι στη Βουλγαρία που κατέληξε σε τραγωδία, κάνοντας όλους να λυγίζουν στο τελευταίο αντίο. Γόγα μου, θα δώσω το λόγο σε σένα. Ναι. Απλώς να πω ότι επειδή το βίντεο έπαιξε ακριβώς μία η ώρα, την ώρα της κηδείας, οι συνάδελφοι Μαρίκα η Μαυρομάτη και η Ελισάβετ Νικολαίδου, που είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής και παρακολουθούν τα site τι γίνεται, πλήθος κόσμου, λέει, έχουν συγκεντρωθεί ουσιαστικά από κάθε ηλικία στον Ιερό Ναό. Ναι.
της Αγίας Κυριακής της Αλεξανδρούπολης, που αυτή τη στιγμή λένε το τελευταίο αντίο στη ρία τους. Σε αυτό το κορίτσι, Κατερίνα μου, ας δώσουμε αυτά τα πλάνα μπροστά, τις εικόνες της, τις φωτογραφίες της, που και ο πατέρας της μας είπε, θέλω τις μοναδικές φωτογραφίες που θα παίξετε, όπως σου είπε, αγάθη μου, να είναι του κοριτσιού μου και μόνο του κοριτσιού μου. Είπε κάτι ο πατέρας και αυτό θα ήθελα να το πω γενικά για όλους τους ανθρώπους και για όλους μας. Ήταν πάντα η άλλη και έβαζε δεύτερο τον εαυτό της. Αυτό πολλές φορές μπορεί να το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό και ότι είναι μια ανθρωπιστική, μια αγάπη στο συνάνθρωπο. Αλλά εάν πάθω εγώ, πώς μπορώ να βοηθήσω μετά? Άρα πάνω στον πανικό της δεν μπόρεσε να σκεφτεί πιθανόν πράγματα που ήξερε από την ιατρική, ναι, τις σπουδές. Άλλος ένας σύμβουλος, ο πανικός πολλές φορές είναι αυτός που μας κάνει να ξεχνάμε τα πιο αυτονόητα. Πάντως όταν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που είναι φίλος σου, που τον αγαπάς, που τον φροντίζεις, ναι, που θες να είναι καλά, εκεί όμως χρειάζεται... τον εαυτό σου μόνο δεν σκέφτεσαι. Όχι, δεν το λέω πάνω σε αυτό, αλλά για να σκεφτεί τον εαυτό της έπρεπε να είναι ψύχρεμη. Για να μπορέσουν να σωθούν και οι δύο. Μπορεί να είναι και αυτοθυσία όμως. Μπορεί να είναι ότι θέλω να βοηθήσω τον, ναι, άνθρωπο που αλλά... έχει απλώς είναι. Η Γόγα λέει το εξής, ναι, να μην περνάμε λαθασμένα, ναι, ναι, μηνύματα στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Εντάξει, δηλαδή... Πάω να βοηθήσω όταν είμαι έτοιμη και όταν είμαι ψύχρεμη. Ψύχρεμα. Και είναι ξεκάθαρη σε αυτό που λέει. Έτσι, με ψυχραιμία φτιάχνω αυτό, έρχεται αμέσως στο μυαλό μου και βοηθάω και σώζω και αυτόν που κινδυνεύει, αλλά σώζω και εμένα. Που χρειάζεται να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους τη στιγμή που έχω ένα τέτοιο χαρακτήρα και έχω αποφασίσει να σπουδάσω κάτι για να βοηθήσω την ανθρωπότητα. Έχει σπουδάσει ιατρική και αγαπά πάρα πολύ το χορό. Βλέπεις ένα την κορμί καλογυμνασμένο. Όλο αυτό. Μια κούκλα. Ναι, ναι. Πραγματικά. Δείχνει έναν άνθρωπο πραγματικά που λες ίσως χρειαζόταν να γίνει άγγελος. Να λοιπόν που έρχομαι σε αυτό που είπα από την αρχή. Τους ανθρώπους φοβάμαι. Έτσι. Για αυτό που θα συμβεί, mm-hmm, και όχι τα ζώα. Γιατί οι άνθρωποι εκπαιδεύουν τα ζώα και αν, έτσι, δεν τα εκπαιδεύσουν, ακριβώς, σωστά, ακριβώς, καμιά φορά τρώνε και ανθρώπους. Μα άμα τους εκπαιδεύσουν να είναι επιθετικά ως προς οτιδήποτε είναι απειλή, δεν ξεχωρίζουν αν είναι άνθρωπος ή ζώο ή οτιδήποτε τα ζώα. Λοιπόν, επειδή όταν συνέβη το γεγονός, εμείς ήμασταν στις διακοπές μας και δεν είχαμε πρόγραμμα, να πω λοιπόν ότι και στους τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, αν και όπου βρισκόμουν αυτές τις μέρες, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το ροτβάιλερ που έφαγε ένα πεντάχρονο παιδί. Κατασπάραξε είναι λίγη η λέξη, το έφαγε είναι πώς τρως, δηλαδή πώς πεινάς και τρως και τα ισοπεδώνεις όλα, γιατί δεν μπορώ να ξέρω πώς ένας άνθρωπος έχει τα ροτβάιλερ, πού τα έχει, πώς τα εκπαιδεύει, γιατί τα εκπαιδεύει, γιατί έχει 10. Αυτές τις μέρες διάβασα πάρα πολλά. Είδα πάρα πολλά, είδα εκπαιδευτές να μιλούν, να λένε ότι για να έχεις ένα τέτοιο ζώο πρέπει πρώτα να εκπαιδευτείς εσύ. Βέβαια. Και ουσιαστικά το σκυλί αυτό να έχει αφεντικό εσένα. Τι σημαίνει αυτό να έχει αφεντικό εσένα? Να υπακούεις εσένα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κοινοτάρχης, ο κύριος Γιάννης Κακουλίδης, μίλησε σε σένα, Στέλιο μου. Μίλησα με τον κύριο Κακουλίδη, μας είπε ότι τα σκύλια αυτά δεν ήταν επιθετικά εξαιτίας κάποιων άλλων σκυλιών, τα οποία τα προκαλούσαν ώστε να κάνουν πιο πολύ φασαρία. Βέβαια υπάρχουν μαρτυρίες. Για να το καταλάβω έτσι πριν τον ακούσουμε. Ο κοινοτάρχης λοιπόν που το ήξερε το συμβάν. Ήξερε το συμβάν, είχε ενημερωθεί ότι αυτά τα σκυλιά είναι επικίνδυνα και από άλλα άτομα. Τον είχαν ενημερώσει οι κάτοικοι. Τον είχαν ενημερώσει οι κάτοικοι ότι αυτά τα σκυλιά έχουν επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους, που έχουν γλιτώσει όμως. Και επίσης, αυτό, ότι είχαν ενημερωθεί και από άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι τα σκυλιά αυτά είχαν επιτεθεί και σε άλλα σκυλιά μικρότερα. Λοιπόν, είμαι ο κοινοτάρχης. Γνωρίζω το περιστατικό. Δεν πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό ή φοβάμαι ότι θα εναντιωθούν κάτοικοι μαζί μου που είναι φιλόζωοι? Κανονικά πρέπει να γίνει κάτι, σίγουρα. Ο κοινοτάρχης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τις πιο πάνω αρχές από εκείνον. Εγώ θέλω να τον ακούσουμε τι σου λέει,
αλλά θα ήθελα μετά να τον έχουμε και στο τηλέφωνο, γιατί εγώ νιώθω ότι όταν είσαι σε ένα μικρό χωριό και έχεις μαζί με τα ζώα αυτά, ζουν και κάτοικοι, ζουν και μικρά παιδιά, θα πρέπει να δεις πώς αυτό κοντρολάρεται. Ακριβώς. Γιατί όπως είδαμε, δεν ήταν κοντρολαρισμένο. Ακριβώς. Τα δύο σκυλιά για κάποιο λόγο έφτασαν στο παιδί. Κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς έγινε αυτό, αν το παιδί άνοιξε την πορτούλα η οποία τον διαχώριζε από τα σκυλιά ή αν τα σκυλιά ήταν λιτά. Αν αυτό το παιδί άνοιξε την πόρτα, τι σημαίνει. Και ένας μεγάλος άνθρωπος μπορεί να ανοίξει κάτι, την πόρτα. Εννοείται ότι δεν κατηγορείται το παιδί, οποιοσδήποτε. Απλά τα παιδάκια ως η περιέργεια πιο πολύ μπορεί να έχει παίξει παλιότερα με τα σκυλιά. Να ρωτήσω κάτι. Η σχέση της κοπέλας, η οποία είναι από πού, της μητέρας του παιδιού. Η μητέρα του παιδιού είναι από την Ουκρανία, είναι χωρισμένη. Με τον κύριο, τον 72χρονο που είχε τα σκυλιά, φιλική είχε κάποια σχέση φιλική. Με τον σύντροφό της. Ο σύντροφός της είχε φιλική σχέση με τον 72χρονο και είχαν πάει και άλλες φορές για επίσκεψη στο σπίτι. Οπότε που σε κάποια δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Όχι. Απλά σε κάποιες από αυτές τις επισκέψεις το παιδί με την συνοδεία του 72χρονου είχε πλησιάσει τα σκυλιά. Τώρα 5χρονο παιδάκι είναι, όλα τα παιδιά ξέρουν πώς είναι με τα ζώα. Τα αγαπάνε, θέλουν να τα πλησιάσουν να τα δούνε. Όχι, και αν τα είχε πλησιάσει παλιά και τα ήταν πιο ήρεμα, δεν το φοβάται πια το παιδί. Ακριβώς. Αλλά όταν πηγαίνει μόνο του το παιδί και τα σκυλιά αυτά σε κάθε τι που κινείται το βλέπουν σαν απειλή, σαφώς δεν είδαν ότι θέλω ήταν το παιδάκι. Θέλω να ακούσω τι λέει ο κύριος Κακουλίδης και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Εκεί γύρω όλοι έχουν σκυλιά. Όλοι όσοι έχουν σπίτια εκεί έχουν σκυλιά. Και οι περισσότεροι τα έχουν μάλιστα, άλλοι που έχουν και μικρά, τα έχουν αδέσποτα. Και όταν αυτά τα μικρά που τα αφήνουν ελεύθερα πάνε έξω από το φράχτη και γαυγίζουν στα ντόπερμαν ή στα ροτβάιλερ ή σε οποιοδήποτε, τα γρεύουν πιο πολύ. Και έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε όλες εκείνες τις κατοικίες εκεί έξω. Γιατί αυτά τα σκυλιά πάνε στις αυλές, από όξο γαυγίζουν και τα σκυλιά μέσα οι φυλάκες και εκεί να γαυγίζουν και αγρίβουν. Το παιδί πήγε και άνοιξε την πορτούλα ή ναι. Ήταν εκεί πέρα ανοιχτά. Το παιδί, τη μικρή την πορτούλα που έχει για να βάζει και να βγάζει μέσα τα σκυλιά και είναι άνοιξε. Εκεί περπατάει και κόσμος. Και εγώ δίπλα έχω αμπέλι. Δεν είναι ότι δεν περπατάμε, δεν πάμε εκεί. Δεν είναι κάτι που θα πει ότι δεν πάει κόσμος και δεν βλέπουν κόσμο. Ως συνήθως όλα τα σκυλιά μέσα από το φράκτη, άμα πάσα πάνω στο φράκτη ή στην πόρτα, μπορεί να γαυγίσουν. Άμα είναι στην περίφραξη μέσα. Δεν φάνηκε καθόλου και από το χωριό μετά από το συμβάν. Πριν το Πάσχα, βέβαια, τον είχαμε δει και εδώ και στην εκκλησία και μάλιστα με έχει κάνει και εμένα την επίσταση ο άνθρωπος αυτός ότι με αυτά εκεί τα ειδικά τα τσοπανόσκυλα και τα άλλα που βρίσκονται εκεί γύρω, ξέρω εγώ, έχει μεγάλο πρόβλημα και αυτός και οι άλλοι από δίπλα. Και ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, πάνε αυτά τα άλλα τα σκυλιά, αγριεύουν τα δικά τους, λαβγίζουν σε όλο το βράδυ, δεν μπορούν να κοιμηθούν. Τρία, δύο, ένα. Το άκουσα, Κατερίνα μου. Δεν έχω τι να πω. Ναι. Ας το δουν οι τηλεθεατές, ας ακούσουν εδώ και ας πάρουν τη γνώμη. Να επαναλάβουμε για να περνάμε και ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκυλιά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προσεκτικοί βέβαια θα είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν. Αλλά πρωτίστως ο ιδιοκτήτης του σκύλου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Χωρίς να αναφέρουμε στο συγκεκριμένο. Να πω λίγο κάτι, Γιώργο μου. Γιατί είναι το αυτονόητο και έχουμε πει ότι εδώ λέμε αλήθειες. Ένας άνθρωπος που χρειάζεται να σε φυλάξει ένα σκυλί ή αγαπάς τα ζώα ή τα 10 ροτβάιλερ είναι πάρα πολλά. Ενδεχομένως είναι υπερβολή. Πώς θα τα κουμαντάρει κανείς. Ενδεχομένως είναι υπερβολή. Δεν υπάρχει όμως και νόμος που να το απαγορεύει. Βεβαίως, δεν το λέει κανείς. Από τη στιγμή που το επιθυμεί και έχει κτήματα, απλώς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό Ζήνα όταν έχει φιλοξενούμενο στο σπίτι του. Να ρωτήσω κάτι, είναι κτήμα μέσα στο χωριό? Υποθέτω πως ναι, από ό,τι αντιλήφθηκα από αυτά που είπε ο κοινοτάρχης, είναι μέσα στην κοινότητα το σπίτι είναι, του. Είναι λίγο έξω από την κοινότητα, πιάνεται στην κοινότητα του Άργυλου. Έχει άλλα σπίτια γύρω? Έχει ένα σπίτι ακόμα γύρω, όπου ο κύριος που άρα μένει, δεν έχει πολλά σπίτια δεν γύρω. Δεν έχει πολλά σπίτια εκεί γύρω. Άρα έχει μπορεί να φορά είναι δεμονωμένος από μπορεί την κοινότητα. Μπορεί να τα έχει για ασφάλεια, να φοβάται που μένει μόνος του. Δηλαδή σε αυτό δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά όταν φιλοξενείς κάποιον μέσα στο σπίτι σου και ξέρεις ότι έχεις κάποια άγρια ζώα, γιατί ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι άκουσα να λέει στον κοινοτάρχη, είχε κάνει και ο ίδιος παράπονα στον κοινοτάρχη ότι κάποιοι άλλοι έρχονται και κάποια άλλα σκυλιά. Είχε κάνει παράπονα για τα σκυλιά. Κάνουν τα δικά τους σκυλιά να γίνουν άγρια. Εγώ πάντως διάβασα ότι αυτά τα ροτβάιλερ είχαν κατασπαράξει και άλλο ζώο τις προηγούμενες μέρες. Άρα ήταν γνώση.
Ναι. Το τι διαβάζουμε δεν σημαίνει ότι είναι και η αλήθεια και ότι είναι. Απλώς έχουμε διαβάσει διάφορα. Όπως έχουμε διαβάσει και έχουμε δει και είναι το αυτονόητο αυτό που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, ένας άνθρωπος που έχει 10 ροτβάιλερ. Τι τα κάνει και τα 10. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί έφυγε από τη ζωή ένα παιδί και με τόσο βίαιο τρόπο. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει νόμος να το απαγορεύει. Όμως, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, το θεωρώ και υπερβολή. Το μόνο σίγουρο σε αυτή την ιστορία και δεν δικάζεται κανείς μέσα από αυτή την εκπομπή είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί είναι στο χώμα. Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Και απλώς συζητάμε. Και τι προσοχή έχει αυτό το παιδί. Έχει ένα μικρό παιδί. Το οποίο είναι 3,5-4,5. Θέλω να πω, για να είμαι πολύ δίκαιη και να είμαι ξεκάθαρη κάθε φορά σε τι λέμε. Αυτή τη στιγμή δύο γονείς περνούν από αυτό, φορές διαδικασίες από αυτό, γιατί τους έφυγε ένα παιδί από την μέση. Και αυτή τη στιγμή επιδερμικά συζητάμε, γιατί επιδερμικά συζητάμε και αυτή είναι η αλήθεια, και για σίγουρα, ένα ροτβάιλερ, δύο ροτβάιλερ που κατασπάραξαν ένα πεντάχρονο παιδί. Τι ωραία τα λέμε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και δεν κάνουμε τηλεδίκη. Απλώς καταθέτει ο καθένας την άποψή του. Επιπλέον δεν κατηγορούμε το ροτβάιλερ. Όχι βέβαια. Οι τηλεδίκες δεν έχουν κανένα τηλεοπτικό ενδιαφέρον πια. Οι αλήθειες έχουν γιατί καθένας που μας παρακολουθεί κάθεται από το σπίτι του και, λέει τι λένε αυτοί τώρα. Απλώς Ζήνα, αυτός ο άνθρωπος που μίλησε στον κοινοτάρχη και ήξερε ότι είναι τόσο άγρια τα ζώα του, έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη. Να έχει προστατεύσει καλύτερα τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα από την αυλόπορτά του. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όταν φιλοξενώ στο σπίτι μου και ξέρω ότι τα ζώα που έχω εγώ είναι άγρια, οφείλω να έχω το νου μου και στους ανθρώπους που φιλοξενώ και στα ζώα μου να τα έχω ασφαλώς κλειδωμένα σε ένα σημείο μου, για να μην επιτεθούν. Κάνω τον αντίλογο και σου λέω. Εκείνη την ώρα εγώ δεν περίμενα επισκέψεις. Τα είχα ελεύθερα και ξέρουν ότι εμένα έχουν αφεντικό και με υπακούνε. Και ένα παιδάκι άνοιξε μόνο του την πόρτα και μπήκε μέσα. Σου λέω κι εγώ. Όπως μου λες, σου λέω. Δηλαδή κάθε μια πλευρά, κάθε έναν. Έτσι. Έχει και τον αντίλογο. Το αντιλαμβάνομαι γιατί αλλιώς δεν θα είχε αφαιθεί ελεύθερος άνθρωπος αυτός από τον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή και δεν θα ήταν στο σπίτι του αν θεωρείται ότι ήταν ο υπεύθυνος για τον χαμό του παιδιού. Απλώς επειδή ακούστηκαν και άκουσαμε ότι είχε κατασπαράξει, ότι είχε και προηγούμενες άλλες. Γι' αυτό το συζητάμε. Επίσημες δηλώσεις. Στην πρώτη μέρα που συνέβη το περιστατικό βγήκε άνθρωπος και είπε ότι και εγώ έχω δεχτεί επίθεση από τα συγκεκριμένα σκυλιά. Είναι συγκεκριμένο. Στις κάμερες το έχει δηλώσει. Αν λοιπόν ισχύουν αυτά και δεν τα υιοθετούμε, αν ισχύουν από το ρεπορτάζ, τότε έχει δίκιο το ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε έτσι. Ούτως ή άλλως, αλλά έχουμε έναν επιπλέον λόγο να είμαστε προσεκτικοί. Ένα πεντάχρονο παιδί δεν μπορεί να είναι. Ένα αθώο παιδί το οποίο δεν μπορεί να ξέρει τον κίνδυνο και τα παιδάκια είναι κοντά στα ζωάκια. Λοιπόν, επειδή σαν εκπομπή πριν θίξαμε το θέμα της Ρίας και είπαμε ότι πλήθος κόσμου έχουν πάει στην Αγία Κυριακή, η δημοσιογράφος του ΙΕΒΡΟΣ, η Κατερίνα Καλεντερίδου, βρίσκεται στο τηλέφωνό μας. Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη, όσο καλό μεσημέρι μπορεί να βιώνουμε εδώ στο βόρειο τμήμα της χώρας, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου έχει σειρεύσει από τις 12 περίπου στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής προκειμένου να δώσει το τελευταίο φιλί, το τελευταίο αντίο να πει στην αγαπημένη Ρία, την 22χρονη, η οποία έχασε τόσο άδικα τη ζωή της το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι πραγματικά ένα τραγικό περιστατικό. Τι λένε οι κάτοικοι? Είναι όλοι συγκλονισμένοι, είναι όλοι παγωμένοι, γιατί πραγματικά είναι ασύλληπτο όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή το πώς τελικά η Ρία έγραψε την τελευταία σελίδα της ζωής της τόσο άδικα, σώζοντας κυριολεκτικά τον σύντροφό της, αφού αρχικά, όπως αναφέρουμε και στο ρεπορτάζ μας εδώ στο ievros.gr, το ρεύμα χτύπησε πρώτα τον σύντροφό της και στην προσπάθειά της να τον τραβήξει, κράτησε πάνω της όλο, πήρε πάνω της όλο το ρεύμα η Ρία, οπότε δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Έπεσε ανέστητη και στη συνέχεια, αφού κάλεσε ο σύντροφός της
νοσοκομειακή βοήθεια. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά, αφού δεν μπόρεσαν να τη συνεφέρουν με τίποτα. Ο φίλος της λοιπόν τώρα βιώνει και αυτό το δικό του δράμα, καθώς για εκείνον εκείνη έχει χάσει τη ζωή. Ακριβώς. Έτσι όμως είναι στις φιλίες, στις σχέσεις. Όταν αγαπάς τον άλλον, πραγματικά, τότε δίνεις κομμάτι του εαυτού σου προκειμένου εκείνος να κρατηθεί όμως στη και ζωή. Και η ίδια να είχε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο της κατάστασης. Το είπαμε πριν. Έτσι. Αυτό είπαμε, Κατερίνα μου, πριν, ότι καμιά φορά νιώθουμε υπερβολικά δυνατοί, δεν είμαστε ψύχρεμοι και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία της στιγμής με ψυχραιμία. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Την επόμενη φορά να συνδεθούμε με τον πανέμορφο τόπο σας για καλό γεγονός. Μακάρι, ευχή όλων. Καλό μεσημέρι. Από μένα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα πενθούν για αυτό το κορίτσι, για τη Ρία. Θα πάω σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα επανέλθουμε στην υπόθεση για Κουμάκη, γιατί η Ρούλα η Κουσκουρή πήγε στα Γιάννενα και έχουμε από εκεί αποκλειστικό ρεπορτάζ, αλλά και αποστολή στην Κύπρο, όπου μας μιλάει η Κατερίνα Γκαγκάκη. Και εκείνη και εγώ, αυτή τη χρονιά, από το παρασκήνιο, βρεθήκαμε μπροστά στις κάμερες. Ήταν η χρονιά του παρασκηνίου. Σε λίγο, αποστολή στα Γιάννενα. Όλες οι εξελίξεις στην υπόθεση Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τι ξεκαθαρίζει η οικογένεια και τι δηλώνει η γυναίκα φύλακας του σημείου που βρέθηκε ισορρός του 20χρονου φοιτητή. Σε λίγο, αποστολή στην Κύπρο. Η παρουσιάστρια και η κριτική επιτροπή του μεγαλύτερου σόου στην Κύπρο μιλούν στην κάμερα της εκπομπής μας. Τι δηλώνει η Κατερίνα Γκαγκάκη για τη Μαρία Μπεκατόρου που είναι απέναντί της με το δικό της σόου και για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη ζωή της. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Ρούλα μου, πήγες στα Γιάννενα και έχεις ετοιμάσει πάρα πολλά για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη. Εμείς από την αρχή καλύπτουμε αυτή την αλήθεια του ρεπορτάζ. Όσο έχει διαφανεί μέχρι τώρα, ο Γιώργος ο Τσούκαλης είναι εδώ μαζί μας πάρα πολλές φορές. Σήμερα όμως εσύ θα μας δείξεις τι. Σήμερα θα σας γνωρίσω μια γυναίκα η οποία εδώ και 14 μήνες καθημερινά, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει λιακάδα, βρίσκεται στο σημείο που βρέθηκε η σωρός του Βαγγέλη, ανάβει το καντήλι. Είναι η γυναίκα που ζει εκεί, δίπλα από τη γαλακτοκομική σχολή, που έχει δει πολλά, που έχει ακούσει πολλά και μας περιγράφει το πώς η κοινωνία των Ιωαννίνων έχει αντιληφθεί αυτό το γεγονός που έχει συμβεί στον τόπο τους και γιατί πιστεύουν. Βλέπουμε ότι... εδώ και το σημείο, ακριβώς, τα πλάνα σου από τα Γιάννενα που πήγες. Και γιατί πιστεύει αυτή η γυναίκα, όπως και πάρα πολλοί εκεί στη γύρω περιοχή, ότι δεν είναι δυνατόν ο Βαγγέλης να έδωσε τέρμα στη ζωή του σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Πάμε να το δούμε το ρεπορτάζ, καθώς και ο Γιώργος είναι από τα Γιάννενα και αυτό είναι γνωστό. Να το δούμε, Γιώργο μου. Η κυρία Μαρία μαζί με τη φίλη της, τη Γωγό, είναι δύο γυναίκες που ζουν δίπλα από το σημείο που βρέθηκε η σωρός του Βαγγέλη και λίγα μέτρα μακριά από τη γαλακτοκομική σχολή. Σχεδόν καθημερινά, ακόμη και με αντίξωες καιρικές συνθήκες, δεν παραλείπουν να περάσουν από το σημείο που βρέθηκε ο 20χρονος φοιτητής να ανάψουν το καντήλι και ένα κεράκι. Μια τέτοια μέρα με καταρακτώδη βροχή τη συναντήσαμε κι εμείς. Όταν πήγαμε στο σημείο αυτό που βρέθηκε ο Βαγγέλης, μας φάνηκε περίεργο το γεγονός ότι δεν ήταν δύσβατο, όπως λέγανε. Το παιδί βρέθηκε μέσα σε βάτα, σε ένα χώρο κλειστό από βάτα. Αυτό καταρχήν μας έκανε εντύπωση μεγάλη, όπως και το ότι το σημείο ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο δρόμο και υποτίθεται ότι 37 μέρες ήταν εκεί και δεν βρέθηκε. Στην περιοχή ακούσαμε ότι πέρναγε κόσμος, περπάταγε, έκαναν βόλτες με σκυλιά, δεν πλησίασαν σκυλιά, δεν βρήκαν, ας πούμε, το παιδί. Γενικά μας φάνηκε περίεργο κατά πόσο μπορεί να ήταν εκεί το παιδί 37 ημέρες. Εδώ σε αυτή την πόλη δεν πιστεύουμε ότι είναι αυτοκτονία, κάτι άλλο έχει γίνει. Όλη
εσείς οι κάτοικοι που είσαστε εδώ, σε αυτά, τόσο κοντά σε αυτά τα σημεία, τι συζητάτε, τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί? Συζητάμε, τώρα πέρασαν 14 μήνες, συζητάμε λίγο πολύ τα ίδια ή τα ίδια. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε όμως στο συμπέρασμα ότι το παιδί αυτό περπάτησε 850 μέτρα από τη γαλακτοκομική για να φτάσει σε εκείνο το σημείο και να μπει μέσα σε βάτα για να αυτοκτονήσει. Πηγαίνοντας πολύ συχνά στο σημείο που βρέθηκε η Σωρός, συνομιλείτε με ανθρώπους που είναι δίπλα από το σημείο. Αυτοί οι άνθρωποι σας έχουν πιάνει, πέρασαν όλες εκείνες τις ημέρες από το σημείο, αν αντιλήφθηκαν κάτι? Έχω μιλήσει με έναν κύριο που έχει ακριβώς έξω από αυτό το χωράφι, λίγο πιο πάνω, έχει μια μάντρα. Μίλησα κιόλας την επόμενη μέρα που βρέθηκε ο Βαγγέλης και βρέθηκα κι εγώ στο σημείο εκεί. Μου είπε ότι αποκλείεται να ήταν εδώ το παιδί. Το ρώτησε γιατί του λέει αυτό. Είπε ότι έχει δει πάρα πολλές φορές κατά καιρούς αυτές τις μέρες αστυνομία εκεί να ψάχνει. Έβγαινα και εγώ ίδιος, μου λέει, να ψάξω μαζί τους. Έχω δύο σκυλιά τα οποία το βράδυ τα αφήνω ελεύθερα. Εάν ήταν εκεί ο Βαγγέλης, τα σκυλιά μου θα με πήγαιναν στο σημείο. Δεν υπήρχε περίπτωση, μου λέει, να ήταν εκεί το παιδί. Μίλησα επίσης με έναν κύριο που ακριβώς απέναντι επίσης έχει ένα κτήμα με ζώα, με κότες κτλ. Είπε ότι δεν έχω δει κάτι, δεν μου μύρισε κάτι, δεν έχω παρατηρήσει τίποτα απολύτως. Απλά κάτι τελευταίες μέρες είχα δει μόνο κάτι κοράκια, πιο πολλά θεώρησε αυτός, αλλά δεν έδωσε όλη σημασία. Εδώ δίπλα είδα όμως, λέει, κοράκια από πάνω τις τελευταίες μέρες πριν βρεθεί. Που φέρεται να βρει και τη Σωρό του Βαγγέλη δεν έχει γίνει γνωστός εδώ στην περιοχή σας, παρότι είναι κάτοικος της περιοχής εδώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω μάθει ούτε το όνομά του, ούτε ποιος είναι. Άκουσα μία συνέντευξη που έχει δώσει μία φορά μόνο. Από τη φωνή φάνηκε 20-25 το πολύ και περιέγραψε πώς πήγε με το αυτοκίνητό του εκεί, πώς προχώρησε να βρει ένα ξύλο και βρήκε το Βαγγέλη. Δεν έχω ενημέρωση από άτομα από εκεί μέσα. Σε ένα μνημόσυνο μόνο μίλησα με κάποιον φοιτητή για λίγο, το ρώτησε ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι ο Βαγγέλης δεν έμεινε μέσα το προηγούμενο βράδυ, πριν χαθεί, ότι έλειπε. Το ρώτησα, εσύ παιδί μου δεν ήξερες τι γίνεται εκεί μέσα, δεν μιλάγατε νωρίτερα κάποιος, μιλήστε, θα είχαν γλιτώσει, δεν θα είχε γίνει όλο αυτό. Φυσικά μου είπε όχι. Δεν περίμενα να ακούσω και κάτι άλλο, κάποια άλλη απάντηση. Γιώργο μου, να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας αυτούς τους γονείς που εγώ όταν είχα πάει στην Κρήτη και τους πήραμε ένα τηλέφωνο, μου είπε η μητέρα ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή να έρθεις να πιεις. Έτσι ακριβώς. Ό,τι καφέ θέλεις. Και εκείνο το οποίο είναι παρήγορο μέρα για μένα, γιατί εμένα έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η υπόθεση, επειδή η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα και με πόνεσε πάρα πολύ. Απ' την άλλη, καταρχήν να πω στους τηλεθεατές ότι βάσει του δικηγόρου που θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα, δεν εμπλέκεται άλλος ιδιωτικός ερευνητής που να χαίρει της εκτίμησης της οικογένειας, εκτός από τον Γιώργο Τσούκαλη. Υπήρξε και δελτίο τύπου από τον δικηγόρο που τον είχαμε φιλοξενήσει. Σωστά. Λοιπόν, όμως εκείνο που έχω εισπράξει από την οικογένεια και από το θείο και από τους θείους του Βαγγέλη, είναι ότι έχουν άριστη εντύπωση για τους συμπατριώτες μου, γιατί πραγματικά αγκαλιάσαν την οικογένεια, αγκαλιάσαν το πρόβλημα και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά με παρηγορεί. Δεν βλέπεις εδώ μια αγκαλιά που κάνει αυτή η κυρία που πηγαίνει και προστατεύει το σημείο, τα κεράκια, όλα. Όλο τον καιρό που είμαστε στα Γιάννενα με τον Γιώργο, τον Βιδιακάκη, το θείο, ιδιαίτερα και με τη Μαρία τη μητέρα, όλοι οι συμπατριώτες μου πραγματικά νιώθανε αυτή την οικογένεια σαν δική τους οικογένεια. Το πρόβλημα του Βαγγέλη το
αφού γκραστήκανε σαν δικό τους πρόβλημα και αυτό είναι το σωστό. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όπως το έχουμε κάνει από την αρχή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Κατερίνα μου, να πω και στους τηλεθεατές που με ρωτάτε, αύριο ο Λάμπης Λιβιεράτος κάθεται σε αυτό τον καναπέ. Με αφορμή λοιπόν το αφιέρωμα που έχουμε στο Λάμπη Λιβιεράτο αύριο, πήγαμε και στο σόου στην Κύπρο που παίζει στο Μέγκα Κύπρου, τα φιλιά μου στο Γιώργο το Χουλιάρα, και μας μίλησε εκεί η συνάδελφος πια, γιατί πριν στις δημόσιες σχέσεις δεν μπορούσα να το πω, Κατερίνα Γκαγκάκη, παρακαλώ, λόγο σε σένα, Κατερίνα. Και σε έκρινε, Ζήνα μου. Θα μας πει λοιπόν πώς τις φέρνε σε ως παρουσιάστρια. Θα την κρίνω εγώ. Θα ανταλλάξετε απόψεις. Και μας είπε και πολλά άλλα. Πώς την έψησε ο Χουλιάρας να πει το ναι στο Κυπριακό Μουσικό Talent Show. Στο πατάω ένα-ένα. Το έχει το ψιστήριο ο Χουλιάρας. Λέγε το επόμενο. Το Your Face και τη Μαρία Μπεκατόρου που παίζει απέναντί τη. Δεν θα πει κακή κουβέντα γιατί είναι φίλες. Το X Factor. Το X Factor θα το κρίνει χαλαρά. Και έχει την άλλη και στην Παραγκουδάκη δεν έχουν καλές σχέσεις. Δεν έχουν σχέσεις. Εννοώ δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Και την κόντρα της με τη Σάνι Μπαλτζή δεν μπορούσα να μην ρωτήσω. Με αφορμή για το ποια θα διεκδικήσει την Λάτσιο. Αυτό δεν ξέρω τι θα απαντήσει. Να το δούμε. Και το μάτι του. Καλησπέρα! Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε! Καλησπέρα σε όλη την Κύπρο. Καλησπέρα στο δεύτερο live του Like a Star. Του πιο συγκλονιστικού talent show της κυπριακής και όχι μόνο τηλεόρασης. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη να καταρωτήσω κάτι. Εσείς που βρεθήκατε, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να γλιτώσεις από τη Σουλιώτη. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Να πας, πού να πας. Να πας, θέλει τίποτα, θέλει άλλη Ήπειρο. Καλώς ήρθατε, Σταρ. Βέβαια τι καλώς ήρθατε, εγώ για μια μέρα έρχομαι, αλλά εντάξει. Όσο είμαστε εδώ, καλώς ήρθατε. Πώς εσύ πήρες αυτή την απόφαση, ειλικρινά. Να σου πω εγώ. Με πήρες Βάρνο Χουλιάρας, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Άρχισα να έρχομαι για το προηγούμενο σόου, το οποίο ήταν ένα αμιγώς φιλανθρωπικό και πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι ήταν υπέροχο το πώς πέρασα. Διότι όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα στην Αθήνα είναι λίγο, ρε παιδί μου, συναισθηματικά ζόρικα. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει μια ένταση. Και ξαφνικά άρχισα να έρχομαι εδώ για μια Κυριακή βέβαια, Κυριακή πρωί με Δευτέρα πρωί, και άνοιγε η ψυχή μου και να, άνθρωποι χαρούμενοι και να... Και άρχισε να ξέρει να με ανανεώνει πάρα πολύ. Και όταν μου ήρθαν στο τέλος του σόου αυτού, μου πρότεινε το Μέγκα να λειτουργήσω λίγο συμβουλευτικά στο κομμάτι της επικοινωνίας για κάποιο διάστημα, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία ιδέα, διότι θα βρίσκα αφορμή να συνεχίσω να έρχομαι. Και μετά εκεί που ξέρεις είχα ηρεμήσει, μου λέει ο Κουλιάρας, τσαφ! Λέω, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Εγώ αυτό που τα έχω πει. Ξέρεις όλα αυτά τα συγκλονιστικά. Πέτρο, περιμένεις εσύ. Γεια σου, Λάμπη. Μου είπα να σε αγνοήσω, οπότε ξέρεις. Γιατί θα μου δώσει μεγαλύτερη σημασία αν σε αγνοήσω. Να με αγνοούν, δεν έχω πρόβλημα. Πιάνει. Είμαι συνηθισμένο. Και απέναντι είναι και ο άνθρωπος. Ναι, μωρέ. Η Μαρία Μπεκατόρου, που πρόσεξε τώρα να δει. Ο άνθρωπος που έχει στηρίξει και επαγγελματικά. Όχι απλώς στηρίξει, μία από τις καλύτερες μου φίλες. Αύριο το βράδυ στην Αθήνα θα φάμε μαζί. Ναι, εντάξει, το απέναντι. Εμένα με κάνει και αισθάνομαι καλύτερα το γεγονός ότι εδώ είναι Κύπρος. Ναι, συμβαίνει, παίζει και στον Αντένα Κύπρο, αλλά θεωρώ ότι η βάση του είναι η Αθήνα. Τι να σου πω τώρα, τι είναι ευχάριστο. Το είπα και αυτό όταν μου τα λέγανε εγώ αυτό. Και... Εντάξει, θεωρώ ότι εδώ στην Κύπρο είναι άλλη χώρα και παίζει παρεμπιπτόντως η Μαρία. Λέω πράγματα να πείθω με μόνη. Έτσι όπως είδα να ανεβαίνουν και να κάνουν κάτι τέτοια, αγωνία δεν είδα. Δηλαδή ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί όλο το. Όλο το. Βλέπω ακριβώς, βλέπω τις κάμερες, βλέπω τα υπόλοιπα ταυτόχρονα, βλέπω την επιτροπή. Εγώ το βλέπω λίγο σαν δουλειά από όλες τις πλευρές, οπότε δεν αισθάνομαι περίεργα. X Factor τώρα. Mm. Και Your Face, έχουν γίνονται πράγματα παρά την κρίση, πολύ μεγάλη κρίση στην Αθήνα. Πώς τα βλέπεις, τα έχεις δει? Να σου πω, σαφέστατα, προφανώς τα έχω δει. Το X Factor αυτό το οποίο με κάνει και δεν νοσταλγώ, είναι ότι είναι διαφορετικό πλέον το format. Το οποίο το ξέρω, το έχω συζητήσει, το έχω καταλάβει. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι, αχ, μακάρι να ήμουν και εγώ, τι ωραία. Αυτό ήταν παλιότερα. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει η εικόνα, μ' αρέσει το επίπεδο της παραγωγής, μ' αρέσει το ότι βλέπω ανθρώπους και κάνουν τόσο ωραία δουλειά. Μ' αρέσει πολύ, τι να σου πω. Δεν μ' αρέσει. Και το Your Face δεν έχω να σου πω λόγια. Θεωρώ ότι η επιτροπή, και δεν το λέω εν είδη αντιπαράθεση με την παλιότερη, είναι μια
τελείως διαφορετική λογική, η οποία ανέβασε όλο το παιχνίδι πάρα πολύ. Μ' αρέσει η επιτροπή, μ' αρέσουν οι ατάκες, μ' αρέσει ο τρόπος που δέσανε. Εντάξει, είναι κάποιοι από τους συμμετέχοντες που χαζεύεις, περιμένεις να τους δεις και χαζεύεις. Δηλαδή, εγώ τώρα που είμαι εδώ, την επομένη θέλω να τους δώσω σε βιντεάκι. Χαζεύεις, ρε παιδί. Σάνι, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Σάνι Μπαλτζή, τώρα τι γίνεται με τη Σάνι Μπαλτζή, Κατερίνα μου, και στη... πολύ είστε πολύ ωραία και στη μέση. Δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Μετά τις δηλώσεις στο Θέμο και με τον Γιάννη Λάτσιο. Καλά, 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 καλά. Να σου πω, εσύ πια είσαι πολύ παλιά στο κουρμπέτι. Εντάξει, δεν θα σου απαντήσω σε αυτό. Εσύ είσαι παλιά στο κουρμπέτι. Όλα αυτά παιχνίδια είναι και πλάκα έχουν και νομίζω ότι μας ξέρουν όλοι αρκετά καλά για να τα πάρουν σοβαρά ή μη. Ερωτευμένη. Κάτι κάνω. Κάτι κάνω. Από την Κύπρο είναι? Όχι. Όχι, κάτι κάνω όμως. Όλο και κάτι κάνω. Να σου πω κάτι, το έχω πει τόσες φορές. Είναι δυνατόν να μην κάνω? Δηλαδή αυτό που καυτό ρωτάνε και όχι, κάθομαι στο σπίτι και κοιτάω το. Κάτι κάνω. Τώρα, εντάξει. Πώς φαίνεται η Ζήνα Κουτσελίνη ως παρουσιάστρια? Εμένα στη Ζήνα μ' άρεσε ότι τόλμησε, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το παιχνιδάκι και αυτό το, ξέρεις, την καραμέλα, γιατί κάποιος που είναι πίσω θέλει να μπει μπροστά, γιατί κάποιος που είναι πίσω τα έχει δει όλα από όλες τις πλευρές, ξέρει τι να προσέξει, ξέρει τι να αναδείξει, ξέρει τι να δοκιμάσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε. Οφείλω να ομολογήσω ότι στην αρχή ήταν λίγο πιο απόμακρη και μετά μπήκε σε κοινωνικά θέματα, έγινε ζεστή, έγινε προσιτή, έγινε αγαπητή και μ' αρέσει, ναι. Λοιπόν, να πω κάτι. Εγώ θέλω πάρα πολύ να κάτσει εδώ απέναντί μου η Κατερίνα Γκαγκάκη και να μοιραστούμε πολλές αλήθειες. Σε αυτά που είπε πάντως, ήταν αληθινή σε όλα. Κρατάω όλα όσα είπε και για το Familia, αλλά και για το X-Factor, γιατί πραγματικά είναι μια παραγωγή όπως ακριβώς την περιέγραψε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σου τηλεφωνήσω, Κατερίνα. Θέλω να είσαι στον καναπέ. Πάμε διαφημίσεις. Στον αέρα και εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις, έτσι λένε, γιατί κάποτε έβαζα εγώ αέρα, τώρα θα μου βάλουν εμένα. Θα κρατήσω αυτό που είπε ο Λάμπης, γιατί αύριο ο Λάμπης Λιβγεράτος είναι εδώ καλεσμένος. Έχω μάθει να με αγνοούν. Ποιοι Λάμπη μου, αύριο θα τα πούμε εδώ. Αλήθειες με τη Ζήνα, στις 12 ακριβώς.